Καλησπέρα, φίλε και φίλοι του Λίμπερ 174. Ακόμα μια κουβή μπάσκετ κοντά σα, όπω κάθε Πέμπτη, Τρίτη και Τετάρτη φυσικά. Έτσι, 8 με 10, μιλάμε εδώ, μπασκετικά και μόνο. Αναλύουμε τα δεδομένα, τι συμβαίνει στην ε, μπασκετομάνα Θεσσαλονίκη, στην μπασκετομάνα Ελλάδα. Γενικότερα, έτσι, γιατί μην ξεχνάμε, το μπάσκετ είναι το άθλημα του Έλληνα. Έτσι, αυτό λένε τουλάχιστον οι επιτυχεί. σχολιάζουμε τι γίνεται λοιπόν σε όλα τα γεγονότα τα μπασκετικά και όχι μόνο στην Ελλάδα, στην Ευρώπη και φυσικά στο μαγικό κόσμο του NBA. Σε λίγο κοντά μα και ο Νίκο Ομοσχοβίτη, αν να πληκθείς, από την Σμύρνη. Έτσι, ε, θα μα μεταφέρει και αυτό το τρίτο ημίχρονο από εκεί τι έγινε, πώ ήταν το κλίμα στο Μπάουκ. Ε, που με βάζει βέβαια και τα χρησινά αποτελέσματα να πούμε ότι. Δηλαδή, τώρα, αν είναι να χτυπά το κεφάλι σου μία στον πάγο, θα το χτυπά δύο όταν δει ότι πέρασε η Μούρθια αντί τη Τενερίφη. Έτσι δηλαδή η Μούρθια έκανε την απίστευτη ανατροπή. Ανέτρεψε τα δεδομένα, κέρδισε μέσα στην Τενερίφη, πήρε και τη διαφορά και πέρασε αυτή. <στοντ <στοντ'> δηλαδή ο Πάο καν θα παίζει με τη Μούρθια. <στοντ'> Είσαι έτοιμο, δεν σε θέλω να χανιασμένο. Όχι, εντάξει, αρχίσαμε λίγο για, άλλου λόγου, αλλά οκ, όλα καλά. καλησπέρα, καλησπέρα στου κρατέ του Λίμπερο. σε αυτό που λε. είναι ο νόμο του Μέρφη ρε φίλε. είναι, είναι, ο νόμο του Μέρφυ, ξεκάθαρα. <ε... Που είναι αμήλικτο. Πάντα. Ναι, δηλαδή αυτό σκέφτομαι να χθε. Δηλαδή λέω, δεν πέρασε ο Πάουκ. Έτσι που λέγαμε εντάξει Τενερίβη, δύσκολη αποστολή Τενερίβη, το βαβορή και όλα αυτά. Μου πει τώρα, κοιμούρθια από τη Σίμερμαν, απέκλεισε. Δεν σημαίνει ότι είναι καμιά ομάδα χάλια. Έτσι. Αλλά σίγουρα δείχνει να είναι πιο βατή αντίπαλο. Ναι. Και πέρασε η Μούρθια. Ναι. Κατάφερα ναι. να την κερδίσει. Κοίταξε, εγώ εικόνα από τη Μούρθια έχω ελάχιστη. Δεν την έχω δει πολύ λίγο μέσα σε ζών. Είχα βγει την Νερίφη και έλεγα ότι. Ναι. 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 Εφόσον να καταφέρνω να περάσει την Καρσίκα, έχει πάρα πολύ δύσκολο έργο με την Ερίφη μετά. Και όχι μόνο αυτό, είναι και λίγο θέμα τη διοργάνωση. Να εξηγήσω σε τι. Ε, έχουν μείνει δύο μεγάλα φαβορή έξω, η Μπεσίκτα και η Τενερίφη, οι οποίε πληρούσαν και τι προποθέσει ενό Final Four. Δηλαδή, πιστώ, ναι. ε, η Μπεσίκτα είχε να παίξει σε διάφορα γήπεδα τη Κωνσταντινούπολη, αν έκανε Final Four, και να, και να γίνει εκεί. Η ε, Τενερίφη το έκανε και πέρσι. Δύσκολα θα το έκανε και φέτο, λέω εγώ. Αλλά αν ήταν εκεί, θα ήταν μία από τι υποψήφιε. Πια μένει, που έχει όλε τι προποθέσει yeah. και έχει περάσει. Άνα μπράβο. Άνα, μπράβο. Γιατί η ΑΕΚ έχει ένα μεγάλο γήπεδο, που μπορεί να γίνει κανονικά εκεί το Final Four, εφόσον είναι εκεί έτσι. Γιατί και πέρσι το είχε ανακοινώσει ο Τσάμπερλινγκ και φέτο, ότι η πόλη του Final Four θα, προκύψει αφού... θα γίνει γνωστή, μάλλον, αφού προκύψουν οι τέσσερι ομάδε. Ε, τη δεδομένη χρονική στιγμή έχει περάσει Μονακό. Δύσκολο να γίνει η Final Four 8. Έχει περάσει Bambit. Δεν έχει τέτοιο γήπεδο. Έχει περάσει Καρσίλια που βρεθήκαμε και εκεί. Είναι μικρό το γήπεδο για να γίνει Final Four. Ε, ποια πέρασε. Η Ludwigsburg που επίση έχει ένα μικρό γήπεδο. Ε, η Bayreuth που είναι μια ομάδα στη Γερμανία. Ε, από όλε αυτέ που έχουν προχωρήσει. Αν η ΑΕΚ είναι στο Final Four, πιθανολογώ θα είναι αυτή που θα το κάνει κιόλα. Ναι, και εγώ θεωρώ ότι. Στο ΑΚΑ. Και η Στρασβούργο είναι δύσκολο να το κάνει. Αλλά αν, είναι, αν περάσει η θα έχει αφήσει την ΑΕΚ έξω. Τέλο πάντων, θα τα δούμε όλα αυτά. Είπαμε, είναι, είναι ο Μέρφυ, φίλε μου, στα μάτια μου, ρελή. Ε, που έφερε και, την, και τον αποκλεισμό τη της, της Τενερίφη χθε. Και έτσι θα παίξει η Καρσίγια με τη Μούρθια. Γενικά υπήρχαν εκπλήξει. Έτσι δεν είναι μόνο η Τενερίφη, είναι και ο αποκλεισμό τη Μπεσίκτα μια μεγάλη έκπληξη. Γιατί η Μπεσίκτα ήταν από τα μεγάλα φοβορή για την κατάκτηση τη και δεν το κρύβανε ότι το είχαν στόχο. Ναι. Έτσι το λέγανε και, και επίσημα ότι θέλουν να, να το κατακτήσουν, να πάνε στο Final Four και να πάρουν την, τη διοργάνωση. Δεν τα κατάφεραν. Ε, θα, πούμε, θα πούμε αρκετά για τον, για τον ΠΑΟΚ για, και για τα δύο παιχνίδια γιατί είναι, είναι άδικο να πάρουμε μόνο το ένα μάτς. Είναι ένα συνδυασμό και των δύο. Ε, και ουσιαστικά σε αυτό αναφέρθηκαν και οι περισσότεροι πρωταγωνιστές. έτσι Και από πλευρά Πάο και από πλευρά Καρσίγεκα. Δηλαδή, ε, δεν σε, όλη το πράσινο, σε, όλη, αγρίως, ναι, σε όλη την εικόνα του, των δύο αγώνων γιατί έπαιξε ρόλο. Και το πρώτο είδαμε. Το, το, ναι. ναι, το, είδαμε να παίζει ρόλο. Ότι η όποια διαφορά τέλο πάντων υπήρξε στο, ε, στο πρώτο παιχνίδι και το ναι. πώ τελείωσε. έχει, αρκετά να, αναφερθούμε στα, του Πάοκ. Ε, να μας έβλεπα, και... έβλεπα, έβλεπα το Μιλάνε, έβλεπα το Αρμάνι Μιλάνο Ρεάλ και λέω ότι έχει αγωνιστική την Ευρωλίγκα τώρα αυτή την ώρα, αλλά νομίζω δεν έχει ξεκινήσει ακόμα. πρέπει να επαναλύσει. Αυτό δεν σημαίνει και δεν σημαίνει. Ναι, ναι, ναι. Ε, ε, ναι. Να μα πει και λίγο από Σμίνη πώ την είδε, έτσι όσο γύρισε. Η Σμίνη, φίλε, αυτό που λένε για Θεσσαλονίκη ότι μοιάζει. Το επιβεβαιώνω. Μοιάζει, ε? μοιάζει, μοιάζει, αρκετά. Είναι πολύ μεγαλύτερη, πολύ πιο απλωμένη ναι, σε, ναι. σε πλάτο. Καταρχά, αυτοί έχουν ένα παραλιακό μέτωπο το οποίο είναι ένα ενιαίο. Μπορεί να είναι 15 χιλιόμετρα, 15 χιλιόμετρα, αλλά είναι ένα ενιαίο. Mm. Παραλιακό μέτωπο το οποίο μπορεί να το περπατήσει, να το πα με το ποδήλατο. Ε... Αν μπλέξει την κίνηση, έχει πρόβλημα. Έχει πρόβλημα αν μπλέξει την κίνηση. Είναι η αλήθεια. Γιατί ειδικά τι ώρε αιχμή γίνεται ε, τρελή ε, στο παραγγείλιο. Επιβεβαιώνω όλου. Εγώ πρώτη φορά πήγα στην Τουρκία δεν είχα ξαναπάει. Ε, Όσου έχετε πει ότι οδηγούν σαν τρελοί, νομίζω ότι οδηγούν χειρότερα από τρελού. Να, ναι, ναι. Οι περισσότεροι εκεί. Που να πα και στην Κωνσταντινούπολη να ζει. Τι γίνεται εκεί, ναι. που είναι και ναι. 12-13 του μήρα. Ναι. Ε, είναι μια πόλη που. Κοίτα, ειδικά για κάποιον που μπορεί να έχει κάποιε ρίζε από εκεί, αν τον αξιώσει ο Θεό να πάει, νομίζω θα έχει να, να λέει πολλά. Ε, εγώ δεν έχω. Έτσι. Ε, δεν κρατάω από εκεί, αλλά. Ε, η πόλη ρε παιδί μου έχει, έχει πολύ. Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Για να σου πω την αλήθεια, εμεί τώρα ε, βρεθήκαμε το απόγευμα τη ε, Τρίτη εκεί ε, και λίγο την Τετάρτη το πρωί. Έτσι κάναμε μια βόλτα, δηλαδή δεν προλάβαμε να δούμε και πάρα πολλά. Έτσι, και η βόλτα ξέρετε ήταν εκεί κέντρο κοντά στο ξενοδοχείο, λίγο μια, μια βόλτα ναι, ναι, να, είναι, να δούμε ναι, ναι. λίγο τι έχει. Ε, η αλήθεια είναι ότι τα δικά μα τα ταξίδια όταν γίνονται συνήθω είναι πιεστικά. Δηλαδή δεν, δεν υπάρχει δεν πολύ χρόνο για, καλά, για ναι, πολλά. Ναι, πολλά. Ναι, ναι. Και ειδικά τώρα αφαιρεί και πρωί. Ναι, και χάνει δηλαδή και τη μέρα τη επιστροφή. Που συνήθω. Εντάξει, μπορεί να φύγει κάτι σήμερα και να κάνει μια βόλτα πρωινή. Ναι, ναι. ναι, είναι και αυτό που Στα δικά μα τα ταξίδια η μέρα του αγώνα είναι συνήθω που έχει έτσι λίγο ένα ελεύθερο πρωινό για να, για να κάνει μια βόλτα. Εντάξει. Ωραία, ωραία εμπειρία ήταν. Εκτό αν ανοίξει το τζαλτή μπροστά μα. <laughs> <laughs> τότε <laughs> δεν μπορούσε <ότι>, ούτε και το <laughs> που ναι. που να κάνει μια <laughs> ναι. βόλτα. Ε, ήταν τρομερή η έδρα <laughs> <laughs> τη και της... Η αλήθεια είναι το περιμέναμε ότι θα έχει Πολύ καυτή ατμόσφαιρα. Είχε πραγματικά πολύ καυτή ατμόσφαιρα. Χωρί πολλέ ακρότητε, θα πω εγώ. Ακόμα και, αυτό, ακόμα και αυτό το πανό το οποίο σηκώθηκε. Ήταν κάτι που δεν το βλέπουμε πρώτη φορά. Να πω την αλήθεια. Ναι. Δεν Όλοι... είναι ότι. Το περιμένει, είναι κάτι σαν. Ναι, δεν είναι δικαιολογία, αλλά δεν είναι και πρώτη φορά που γίνεται. Ναι. Ε, και το δεν το είναι τελευταία και, κάτι... ναι. και δεν είναι και κάτι που. Δεν το, το περίμεναν uh, οι περισσότεροι και γι' αυτό το λόγο κιόλα. Το, το αναφέρω γιατί υπάρχει μια ανακοίνωση σε όξιμερα. Για κάποιο λόγο, για αυτό το πανό. Ε, Η ΕΟΚΑ. Έβγαλε ανακοίνωση. Με πιάνει αδιάβαστο. Η ΟΚ το... έβγαλε ανακοίνωση για το πανό. στο Καρσία Καπαόκου. Βεβαίω. Έβγαλε ναι. ανακοίνωση για το πανό ότι ε, τορπιλίζει ε, το κλίμα και τέτοια. Και έστειλε και επιστολή στο Βασιλιάδη. Ποιο κλίμα τορπιλίζει. Έλαντε. Το, το ε, κλίμα που, το, εννοείται τον Επιλής, το κλίμα που έχουμε ε, δύο, δύο εξωματικούς ερμάλες. <laughs> σε αυτή τη χρονική περίοδο, οι <laughs> ε, όγκοι ε, 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 για αυτό το πανό. Θα μας τρελάνει ο όγκος. Το θέμα είναι πολύ περίεργο και για ένα πανό το οποίο, εγώ δεν το λέω για να δικαιολογήσω κανέναν, το λέω γιατί είναι γεγονό. Το πανό σηκώθηκε δύο λεπτά στην uh, παρουσίαση των ομάδων και πριν το τζάμπολ κατέβηκε. Και πρέπει, αν θυμάμαι καλά, να σηκώθηκε άλλη μία φορά για ένα-δύο λεπτά πάλι πριν την έναρξη του δεύτερου μηχρόνου. Και πάλι όταν ξεκίνησε το παιχνίδι, κατέβηκε. Ωραία. Όχι, η ΕΟ ξαφνικά πώ. Δηλαδή σε. έχει τόσα θέματα το ελληνικό μπάσκετ, μπάσκετ να φέρει πέρα η έχει τόσα θέματα να ασχοληθεί. Και ασχολείται ξαφνικά με αυτό. Ναι, ναι, ναι. Και υπάρχει ανακοίνωση για αυτό το πράγμα. Για... Πού να σου πω κάτι, αυτό που λέγαμε και πριν για όσου έχουν πάει σε τέτοια παιχνίδια, επειδή έχει τύχει να πάω σε αρκετά παιχνίδια του Άρη mm -hmm. ε, στην Τουρκία και έχω βρεθεί μάλιστα και στο παγκόσμιο του 10 στην Τουρκία, στην Άγκυρα κιόλα, που ήταν στον όμιλο εθνική μα ομάδα με την Τουρκία. Έτσι, δηλαδή, ό,τι πιο ε, έτσι, σκληρό σενάριο στο πούμε yeah. έτσι. Εντάξει, δεν θυμάμαι την, την εγώ να αντιδράμε ανακοινώσει και τέτοια. Δηλαδή τότε το 10 θυμάμαι στην Τουρκία, ε, στον Ελληνικό έμνο τη Ελλάδα ε, σφυρίζαν. Πάνω είχαν σηκώσει. Τους Έλληνες τότε, εκεί που ήταν και πολύ λίγοι, οι εκδρομείς στην Άγκυρα, ε, του πελαργού κυρίω, που ήταν υπερψηφία, ε, είχαν δεχτεί ψηλοεπιθέσει. Ε, δεν ασχολήθηκε κανεί. Δηλαδή, δεν θυμάμαι ποτέ δεν είχε γίνει τόσο ναι, θέμα. Και, και, και λίγο... σε άλλα παιχνίδια και του Άρη, α πούμε, παιχνίδια mm -hmm. και άλλων ομάδων. Προσωπικά του Άρη που έχω πάει. Mm -hmm. και πάνω έχουν σηκωθεί και συνθήματα συγκεκριμένου περιεχομένου έχουν ακουστεί. Ναι. Θα λοιπόν, προ... να ξέρουμε λοιπόν, ναι, λοιπόν, να διαβάσω λοιπόν, λίγο. Ναι, διάβασα λίγο. Λοιπόν, ναι, Η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίριση με επιστολή τη προ τον Υπουργό Εξωτερικών κύριο Νικόλα Κοντζιά, τον Υφυπουργό Αθλητισμού κύριο Γιώργο Βασιλιάδη, τον Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού κύριο Ιούλιο Συναδεινό, την Basketball Champions League, τη FIBA και τον Πάο Θεσσαλονίκη καταγγέλει και αποδοκιμάζει τα όσα διαδραματίστηκαν στον αγώνα Πινάρ Καρσί για Καπάο Θεσσαλονίκη 14 Μαρτίου 2018. Η επιστολή έχει ω εξή. Η επιστολή τη ΕΟΚ ανακοίνωση, εντάξει, για το πάνω το θησινό. Το Δέλτα Σίγμα τη Ελληνική Ομοσπονδία Καλαδοσφαίριση εκφράζοντα τα αισθήματα όχι μόνο του κόσμου τη Ελληνική Καλαθοσφαίρηση, αλλά και ολόκληρου του ελληνικού λαού, θεωρεί υποχρέωσή του να καταγγείλει και να αποδοκιμάσει τα απρεπή και αντίθετα με τι αρχέ και αξίε που διέπουν το fair play, αλλά και το αθλητικό κίνημα, που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια του αγώνα για τον Μπάσκετ Πολτσάμπιου Λίνγκ μεταξύ των ομάδων Πινάρ Καρσίγεγα, Πάο Καθαλονίκη, 14 Μαρτίου 2018. Στο κλειστό γήπεδο τη ομάδα τη Τουρκία είχε αναρτηθεί καθόλη τη διάρκεια του αγώνα, μεγάλων διαστάσεων πανό με αναπαραστάσει του Μωάμεθ του και Τα Τούρκ του Ναού τη Αγία Σοφία και χαρακτηριστικού συμβόλου τη πόλη Ισμήνη, αναφυσβεί τα ακραίου εθνικιστικού χαρακτήρα που παραπέμπουν σαφώ σε λειτουργικέ διαφορέ. Με προφανή σκοπό τη δημιουργία εμπριστικού κλίματο κατά το μελό τη ελληνική αποστολή. Δυστυχώ και παρά τι διαμαρτυρίε των παραγόντων του ΠΑΟΚ δεν έγινε η αδίποτη ενέργεια για την αφαίρεση του εμπριστικού πανό με αποτέλεσμα να κυρώνεται βασική αρχή που διέπει το αθλητικό κίνημα για αποτροπή τη εμπλοκή τη κάθε μορφή πολιτική στον Είναι αποθαρρυντικό και ταυτόχρονα αποκαρδιωτικό σε έναν αγώνα διεθνού εμβέλεια αντί να προάγονται διαχρονικέ αξίε τη ευγενού άμυλα, τη ισότητα, τη φιλία, τη συνεργασία, τη ειρήνη ανά τον κόσμο και τη δικαιοσύνη, να λαμβάνουν χώρα τέτοιε διαιρετικέ ενέργειε. Η θέση Ελληνική Ομοσπονδία Καλαδοσφαίριση είναι ότι ο διεθνή αθλητισμό ενώνει του λαού, ενώ, ενώ ενέργειε όπω η παραπάνω δημιουργούν επιθετικότητα, μίσου και διχασμό. Ωραία. Για ένα πανό το οποίο. Γιατί την είναι, έβγαλε στου δικού μα τη στείλει μόνο στη, μόνο στη και σε εμά δηλαδή στο Βασιλιάδη και στον Πάπα το στέλνει. Να πει τι. Ε, τι. να σου πω. Ε, δεν ξέρω, είναι, είναι πολύ περίεργο και το timing και σου λέω. Οι ενέργειε που είχε να κάνει ο Πάοκ για αυτό το πανό τι, τι, τι έκανε. Ήταν ενήμερο και ο Πατρίκο Μινό που ήταν εκεί χθε και ο κομισάριο του, του, αγώνα. Ε, για ένα πανό το οποίο ναι, το περιεχόμενό του ήταν προκλητικό. Εντάξει, <συμπ> το περιμέναμε, δεν είναι Αλλά ξαναλέω, περιμένε... ήταν ένα πανό το οποίο δεν ήταν Όπω λέει η ανακοίνωση καθόλου διάρκεια εκεί, ήταν συνολικά ένα τα δύο-τρία λεπτά Να σου κάτι. το πάνω που είδαμε. Ε, 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 ειδικά στη Σμύρνη, που ξέρουμε όλοι την ιδιαιτερότητα, τη σημασία, την ιστορική που έχει αυτή η συγκεκριμένη πόλη για τον Ελληνισμό. Έτσι, μια ομάδα που έχει κόσμο δικό τη φανατικό, που πάει στο γήπεδο. Να. Έτσι, Να. Ένα παιχνίδι ανάμεσα σε μια ε, ομάδα ελληνική, σε μια ομάδα τουρκική, με τον Μπάκ που έχει την ιδιαιτερότητα, Λόγω Κωνσταντινούπολη. Mm -hmm. Έτσι. Να. Δηλαδή, περίμενε κανεί, υπήρχε κανεί να πει ότι δεν θα γίνει κάτι. Δεν θα γίνει κάτι. Ούτε μέσα στο εκατομμύριο. Τώρα η Ομοσπονδία. Εντάξει. Πώ ξαφνικά, ενώ το μπάσκετ έχει τόσα θέματα να ασχοληθεί, πώ ξαφνικά. Έτσι, τώρα μια επιστολή, μια ανακοίνωση γι' αυτό. και μπλέκεται σε αυτή την ιστορία. Έχουμε θέματα διαιτητών, έχουμε θέματα ε, εθνική. Ε, έχουμε θέματα του κυπέλου αυτού του τσι κομμωδία που ήταν και πάλι φέτο με τι κερκίδε και με τα σχετικά. Τώρα ξαφνικά δεν ξέρω αν θέλει να προσανατολίσει την κοινή γνώμη, γιατί υπάρχουν διάφορα δημοσιεύματα και για διαιτητέ και, και, και. Mm -hmm. Δεν ξέρω αν θέλει να προσανατολίσει την κοινή γνώμη η Ομοσπονδία με αυτή Έτσι, αλλά θεωρώ εντάξει. Καλώ την έβγαλε. Έτσι, καλώ, αλλά νομίζω mm -hmm. ότι είναι τελείω. Ε, είναι, είναι στη, είναι, μέση, είναι, είναι, στη είναι... μέση, ο ΠΑΟΚ. Στην προκειμένη περίπτωση. Ναι, είναι καλό που την έβγαλε γιατί δεν πρέπει να αφήνουμε αυτά τα γεγονότα έστω για 2-3 λεπτά που βγήκε το πάνω, έπρεπε να μην βγει καθόλου. Θα μου πει: Τώρα, αν με βγάζει μια ανακοίνωση, εσύ θα, θα πάψει. Όχι, αλλά πρέπει να το κάνει. Ε, εγώ αυτό που λέω για την ΕΟΚ είναι ότι θα πρέπει πρώτα να λύσει άλλα θέματα και να βγάλει ανακοίνωση για άλλα θέματα. Έτσι, πολύ, όχι πολύ πιο σημαντικά. Δεν θα πω ότι δεν είναι σημαντικό αυτό του ΠΑΟ, φυσικά είναι πολύ σημαντικό. Έτσι. Αλλά εγώ και με άλλα θέματα. Mm. Δηλαδή, μου θυμίζει κάποιε ανακοίνωσει που έκαζε mm. η Καία να mm. που είχε να βγάλει ανακοίνωση για άλλα θέματα σημαντικότερα και ξαφνικά μετά από δύο μήνε, δύο μέρε έβγαζε ανακοίνωση για την διετησία με τον κολοσσό. θυμάμαι ποιο μάτσα ήταν τότε. Κατάλαβε, κάπω έτσι μου, μου φέρνει. Πάνω, yeah. το αναφέρω γιατί υπάρχει αυτή η ανακοίνωση. Το θέμα είναι περίεργο γενικά. Έτσι. Η αλήθεια είναι ότι οι αρχέ εκεί και με κινήσει του, του, προξενείου του ελληνικού ήταν όλε έτοιμε για να μην δημιουργηθεί το παραμικρό με την παρουσία του ΠΑΟΚ εκεί και ενδιαφέρον υπήρχε τι προηγούμενε ημέρες και μεγάλη ε, κινητικότητα, ε, ούτω ώστε να μην ε, υπάρξει οποιοδήποτε ζήτημα. Ε, και η αλήθεια είναι ότι στο γήπεδο, πέρα από το πανό, για όσο διάστημα το πάντων σηκώθηκε, δεν έγινε τίποτα. Δεν υπήρχε το πανό. τίποτα. Καλώς, καλώς. Έτσι. Ε, Υπήρχε αυτό που λέμε ηχητική βία. Όντω υπήρχε ηχητική βία. Ωραία. Αλλά χωρί ακρότητε. Και μου έκανε τρομερή εντύπωση ότι στην Τουρκία, το γήπεδο φίλε δεν έχει κάγκελα που έχουμε εμεί. Δηλαδή τα κάγκελα που έχει μπροστά ναι. είναι τα κάγκελα των ρεαστρεχνικών ε, γηπέδων. Ξέρει εκείνα που τα κάνει μια έτσι και περνά. Ναι. Ωραία. Μέχρι εκεί όμω. Φωνέ, φασαρία, στήριξη στην ομάδα του. Πολλοί. Είναι αλλιώ, δεν φίλε. Ναι. Είναι Τώρα Πάλι. να το αναλύσουμε δεν είναι τη παρουσία, αλλά είναι αλλιώ. Ναι. Σαν κράτο. Ναι. Εγώ δεν θα ήθελα βέβαια να ζω σε ένα τέτοιο κράτο όπω είναι η Τουρκία για να μην έχω ησυχία στα γήπεδά μου. Ναι. Έτσι, θα έπρεπε στα γήπεδά μου να υπάρχει ησυχία για άλλου λόγου να υπάρχει ας πούμε, αυτό που λέμε ηχητική ε, βία, έτσι για να μην παρεξηγηθούμε κιόλα. Mm -hmm. ε, Χωρί να χρειάζεται να έχει ούτε αστυνομία ούτε οτιδήποτε. Εντάξει, βέβαια στην Ελλάδα, τουλάχιστον στον μπάσκετ, έχουμε βελτιωθεί σε πολύ μεγάλο όμως, σε κάποια πράγματα. Yeah. Έτσι, αλλά βέβαια είναι μέχρι να, να γίνει κανένα παραδείγμα στου να πω την αλήθεια. Yeah. έτσι, yeah. γιατί τουλάχιστον και τα δικά μα τα μάτια πλέον έχουν ηρεμήσει σχετικά. Yeah. Δεν έχουμε ε, διάφορα πράγματα. Λοιπόν, ε, να πάμε σε διάλειμμα Μένει τώρα Με για να ως. επιστρέψουμε μετά να πούμε λίγο για ΠΑΟΚ. Τρίτο ημικρονό, τι έγινε, τι είπε ο Παθοδόρο, πώ ήταν το κλίμα γενικά έτσι, για τον ΠΑΟΚ. Θα μιλήσουμε φυσικά στην ίδια εκπομπή και για Άρη. Στο δεύτερο κομμάτι τη εκπομπή, τη δεύτερη ώρα, θα αναβερθούμε όπω πάντα στο πρόγραμμα των πρωταθλημάτων. Τι έχουμε, Α1, Α2, Β Εθνική, Γ Εθνική, γυναικείο. Να, θα, κάνουμε και λίγο. Να, αυτό λίγο να το, να, πώς το λένε, να το διευθετήσουμε λίγο. Γιατί έχω κάνει μια κουβέντα να μιλήσουμε λίγο και για ΑΕΚ που πήρε πολύ μεγάλη πρόκληση. Έτσι. Η ΑΕΚ δεν είναι. Ναι, το λέγαμε χθε ότι είναι, εντάξει, είναι ε, μεγάλη πρόκληση. Γιατί το να κερδίζει με 11 έστω και στην τη Νέμπουργκ δεν είναι το μεγαθύριο η ναι. Αλλά είναι μια καλή ομάδα. Και έτσι όπω σταθερή... πάνε στο Champions League τα πράγματα, η ΑΕΚ δεν αποκλείεται και το Final Four να το κάνει και να διεκδικήσει το τίτλο στο τέλο. Ναι, κοίτα να δει τώρα. Τώρα παίζει με το Στρασβούργο που θεωρώ ότι το έχει. Ναι. Θα μου πει τώρα, έτσι όπω την είδαμε την Ιμπορκ, δεν μπορεί να πει κάτι γιατί μπορεί να χάσει μέσα στο Τσάμπιλ. Δεν μπορεί θα, το... δε δεν δε να βγάλει άκρη, αγωνιστικά δεν μπορεί να βγάλει. Νομίζω ότι η χρονιά αυτή, αν τελικά η ΑΕΚ μπορεί και πάει και στο Final Four. Η χρονιά θα είναι αυτό που λέμε άκρο πετυχημένη, ε, έτσι, γιατί να έκανε να δεν κάνει την που δεν πιστεύω ότι θα κάνει δηλαδή να χτυπήσει ε, Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό. Και νομίζω ότι αυτό είναι ένα σημάδι για του δικού μα. Εδώ, το πώ λειτουργεί η με τον Αγγελόπουλο. Έτσι, γιατί σίγουρα ε, το αναφέρω κυρίω ότι ο ΠΑΟΚ δεν έχει τον επενδυτή να πει ότι είναι ένα Αγγελόπουλο που θα βάλει λεφτά, θα βάλει λεφτά. Ο ΠΑΟΚ είναι σε μια διαδικασία ουσιαστικά αυτοδιαχείριση και πιστεύω και αναζήτηση. Έτσι, εγώ σου βρεθεί κάποιο άνθρωπο που μπορεί να βάλει χρήματα, καλώ να έρθει. Στον Άρεσμο, για παράδειγμα, έτσι, ε, είδαμε πώ ξεκίνησε ο Λάσκαρη. Που υποτίθεται ότι είχε τα χρήματα τότε να πληρώσει χρέη και να κάνει και μπάτζε τρελά και δεν έκανε τίποτα. Έτσι. Βέβαια, εδώ μια βασική διαφορά την οποία ε, το λέω γιατί πολλοί ζωοί κόσμο. Ο, ο Αγγελόπουλο στην Άκη την πήρε σχεδόν καθαρή από χρέη. Έτσι, δηλαδή, τα χρέη τη ήταν πολύ λίγα. Έτσι. Γιατί έπεσε κατηγορίε, έγινε μια γνωστή διαδικασία. Έτσι το ανέβαινε διαφορετικά. Αλλά ε, νομίζω ότι πρέπει να καταλάβει ο καθένα ότι για να φτάσει στο επίπεδο Παναθυνιακού Ολυμπιακού πρέπει να έχει έναν άνθρωπο που να πει ότι εγώ για δύο-τρία χρόνια θα βάζω χρήματα. Ναι, και εκτό από αυτό. Ε, έτσι, και κα... μιλάμε και για στο... μηδέν στήριξη. Έτσι, 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 έτσι. Και στο καθαρά αγωνιστικό. Έτσι, η ΑΕΚ γύρισε μια διαφορά 10 πόντων έχοντα έναν Αμερικανό των 500.000 να βάζει 36 Εντάξει, έτσι Έτσι και ε, απλά το λέω αυτό γιατί πολλοί λένε και δικοί μα παράγοντε. Δεν είναι 500, πιο λίγα είναι. 400, 300. Αλλά είναι ένα ακριβώ Αμερικανό που είναι για αυτή τη δουλειά Λέτε, στην δεν είναι από την Πνευματική Γερμανία, στη Μέση ναι. Ε, Απλά το λέω αυτό για να καταλαβαίνει ο κόσμο ότι αν δεν βρει έξι λαβράκια όπω το Λαύριο φέτο και αυτού όλου να του έχει και με καλού Έλληνε mm -hmm. για να πει ότι θα κάνω μια ομάδα να πάρω το κύπελο Ελλάδα να παλέψω στην Ευρώπη μέχρι εκεί και μετά να κάνω το βήμα το παραπάνω αν μπορώ οικονομικά, να χτυπήσει πάνω από τον Ολυμπιακό. Δυστυχώ έτσι γίνονται οι μεγάλε ομάδε. Mm -hmm. Έτσι δηλαδή μπορεί να σπάσει αυτό το δίπολο. Το να έρθει ένα να κάνει μια διαχείριση. Να, 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 δεν γίνεται. Η mm -hmm. δεν τι παίχτε πήρε. Η τι έκανε αυτή τη στιγμή. Πήρε σχεδόν ό,τι καλύτερο στην ελληνική αγορά υπήρχε από όλε τι ομάδε πριν πάνω από τον Έτσι. Δηλαδή, έχει το μαύρο Πήρε τον ε, ε και τον ε, Καβαδά από τον Άρη. Δηλαδή ο Ξαναδόπουλο έκανε μια εξαιρετική γωνία στον Άρη. Ε? Πήρε, πήρε το Βασιλόπουλο. Ναι, δηλαδή έχει το Σάκοτα που τεσάρι έτσι είναι τα καλύτερα τεσάρια στην, στην Ελλάδα. Το σάκοτα χωρί καμία εμβόλια. Δηλαδή δεν μπορεί να πάρει παίκτη του πάντα για τον Ολυμπιακό. Τι κάνει μαζί με του άλλου. Μαζί με του άλλου και θα συνεχίσει. Συν του ξένου έτσι. Λοιπόν, αυτά πολλά για την ΑΕΚ. Θα πούμε και λίγο ακόμα σε ναι, λίγο, Ναι, ναι, ναι. Έτσι, πάμε, μας... να πάμε στο, στο διάλειμμα και να επιστρέψουμε σε λίγο έτσι να πούμε περισσότερα. Πρώτη ώρα. Μαζί μα είναι φυσικά ο Δόξα με τα μπαχαρικά και τα βότανά του. Ό,τι μπορείτε να φανταστείτε σε μπαχαρικά και βότανά είναι εκεί. Ε, ακόμα και, και τσάγια και χαμομήλια. Ε, οτιδήποτε μπορείτε να φανταστείτε που έχει να κάνει με, με μπαχαρικά, για όσοι ψάχνετε λίγο παραπάνω με τη μαγειρική και με βότανά, είναι στην Ολυμπίου, 21, στην Ολυμπίου Διαμαντή 21 και στο δόξα Με τον Δόξα που είναι ε, μαζί μα την πρώτη ώρα μαζί μα είναι και η Ότο Κλίν Παντελίδη. Μπαταρίε, λιπαντικά, χημικά αξεσουάρ αυτοκινήτου και πλήσιμο αυτοκινήτου και, αυτοκινήτου και γυάλισμα α, στην Γρηγορίου Λαμπράκη 123-1938-875 τηλέφωνο επικοινωνία. Πάμε λοιπόν στο, στο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο να πούμε περισσότερα. Λοιπόν, ευχαριστούμε και πάλι εδώ, Basket City, Λίμπερο uh, 174. Θυμίζω, ε, τρόπο επικοινωνία μπορεί να στέλνει τα μηνύματά σα, οτιδήποτε θέλετε να ρωτήσετε άποψη FM και ενώ το μήνυμα στο 54526. Έτσι το μήνυμα uh, το SMS έχει χρέωση 1.24 συμπαραμβανωμένο του ΦΠΑ και το χρέωση κινητή κινητής τηλεφωνίας. Επίσης μέσω του Facebook, σχετικό γκρουπάκι, μπάσκετ, σε μία λέξη, το σήμερα κεφαλαίο ε, γίνεστε μέλος και μπορούμε να συζητάμε και από εκεί σχετικά post τα οποία υπάρχουν τη εκπομπής. Έτσι αν θέλετε μπασκετικό, το ρωτάτε εκεί, το αναλύουμε εκεί, το συζητάμε. Λοιπόν πάμε λίγο αν είναι να κλείσουμε σιγά σιγά και το κομμάτι πάω και να δούμε τι έγινε, πώς ήταν η επιστροφή ε, πώ είναι το κλίμα στον Πάο, γιατί και στη συνέχεια τη χρονιά και που με το παιχνίδι με τον ναι. Άρη που βγήκε την άλλη Τετάρτη, έτσι και αυτό έχει βαρύ σχετικά πρόγραμμα. Δηλαδή έχει τρία μάτια σε μια εβδομάδα. Ναι. Κοίτα, ε, νομίζω ότι στο, στο, μυαλό όλων έχει μείνει ε, ξέρεις, ένα, ένα γιατί δεν, κατα, δεν, κατάφερε να περάσει η ομάδα. εγώ ε, ε, ξαναλέω, δεν μπορεί να μείνει μόνο σε ένα παιχνίδι. Δεν μπορεί να μείνει μόνο στο τι έγινε χθε. Είναι ένα συνδυασμό και των δύο. Και όσα γίνανε στο, στο παρατάκι στο πρώτο μάτς, και όσα γίνανε χθες. Για να μείνουμε λίγο στα, στα χθεσινά, ε, το αναφέραμε και από εδώ, ε, το γράψαμε και όλα, ότι σε μια τέτοια έδρα όταν πας να παίξεις ε, πρέπει όλες σου οι αισθήσει να είναι στη τζίτα. Δηλαδή ε, ο καθένας παίχτης στο ρόλο του, έτσι, γιατί μια δεκάδα, ενδεκάδα, δωδεκάδα ανθρώπων ε, έχει, έχει διά, μοιράζονται διάφορου ρόλου. Ο καθένα λοιπόν στο ρόλο του ε, θα έπρεπε να τα κάνει όλα σωστά, ούτω ώστε να κερδίσει εκεί πέρα μέσα. Γιατί αυτό θέλει να κάνει ο Πάουκ. Γιατί οι mm. για έξι πόντοι δεν ήταν ένα πλεονέκτημα για να πει ότι θα το καλύψει. Θα το, το κρατήσει. Ε, ε, για μένα το παιχνίδι πήρε τη μορφή του και το ρυθμό του από την αρχή με τον Πάουκ να κάνει αυτά που δεν έπρεπε να κάνει. Και δεν το πήρε ούτε από τον Κένεντι που έπαιξε 40 λεπτά χθε, και είναι ένα πολύ καλό Αμερικανό κόρερ. Ούτε από τον Τζάρο Τζόνς που έπαιξε 35 λεπτά και είναι επίση ένα πολύ καλό ε, Αμερικανό κόρερ. Και δεν αποκλείται αυτοί οι δύο παίχτε ε, του χρόνου να είναι ε, σε ομάδα σε Ωραία, Είναι δύο πολύ καλοί σκόρερ Αμερικανοί. Ακριβή. Ε, η μορφή του αγώνα χθε και το πώ εξελίχθηκε ε, κράτη, ε, ξεκίνησε από έναν Τούρκο, τον Ιγκιουρλού, ο οποίο ε, έδωσε μεγάλη ενέργεια στην επίθεση. Άνοιξε το ρυθμό και έβαλε και τον κόσμο από πολύ νωρί μέσα στην εξίσωση του αγώνα. Και φυσικά οι Τούρκοι πήραν αυτοπεποίθηση μέσα από αυτό. Ε, δηλαδή, πίστεψαν από την πρώτη στιγμή ότι αυτοί ελέγχουν το ρυθμό, όπω και έγινε στο μεγαλύτερο κομμάτι του αγώνα. Ε, και μπορούν να το πάνε το μάτσε εκεί που θέλουν. Αυτοί. Στο σημείο που αντέδρασε ο Πάοκ, που ήταν στην τρίτη περίοδο, που ήταν το καλύτερο του σημείο χθε, εκεί πρέπει να κάνει το ένα κλικ παραπάνω. Δηλαδή. Το να περάσει μπροστά στο σκορ, να αφήσει του Τούρκου πίσω και να του δώσει να καταλάβει ότι πλέον αυτό ελέγχει το ρυθμό του αγώνα, δεν είχε την εμφανιστικότητα να το κάνει. Ε, δεν την είχε γιατί ε, έχει έλλειψη προσωπικότητα, ειδικά σε μάτσε εκτό έδρα σημαντικά, σε μάτσε τέλο πάντων που, που είναι κλειστά. Μπορεί. Μπορεί. Έτσι, ο Πάοκ έχει επιλέξει φέτο ένα συγκεκριμένο μοντέλο ε, το οποίο ξε, ξέρει και ο ίδιο ότι μπορεί να χάσει κάποια πράγματα. Έτσι, δηλαδή έχει επιλέξει ένα μοντέλο σε μια εποχή που όπως και να το κάνουμε οι Αμερικανοί είναι αυτοί που ορίζουν τις τύχες των ομάδων στην Ευρώπη η επιλογή των Αμερικανών και το τι παίχτη α, έχει από εκεί η κάθε ομάδα ε, ο Πάουκ έχει επιλέξει να έχει μεν πέντε Αμερικανούς αλλά ουσιαστικά μόνο ένας να είναι ρυθμιστής του παιχνιδιού του ο Γκος. Ε, Αυτό είναι κάτι το οποίο ξέρει ότι όταν φτάσει μέχρι ένα επίπεδο, μπορεί και να το πληρώσει. Δηλαδή θέλω να πω ότι ε, αν. Λέω ένα παράδειγμα, χωρί να θέλω να μειώσω έτσι κανέναν. Ε, ο Βασίλη του έκανε μια πολύ καλή εμφάνιση στο δεύτερο μήνα. Έχουν 10 πόντου, έβαλε κάποια μεγάλα σουτ. Σηκώθηκε για δύο τρίποντα ελεύθερα όταν ο Μάτι ήταν εκεί 6-7-8 πόντου. Δεν τα έβαλε. Αν εκεί υπήρχε ένα Αμερικανό λέω εγώ για παράδειγμα, μπορεί να τα βάζει. Μπορεί να τα κι αυτό. Απλά λέω ότι. Ε, την εποχή που οι Αμερικανοί πραγματικά ορίζουν τι ομάδε και το πώ παίζουν και το τι κάνουν, και το βλέπουμε και από την ΑΕΚ. Η ΑΕΚ είναι μια ομάδα που δεν έχει κάποιο τρελό σύνολο. Δεν έχει κάποια φοβερή ομαδική λειτουργία. Έχει πολύ μεγάλο τομικό ταλέντο στου Αμερικανού. Και αυτό εκμεταλλεύεται. Ε, ο Πάοκ επιλέγει να έχει έναν ελληνικό κορμό ο οποίο έχει τα καλά του, έχει τα στραβά του. Έτσι. Ε, νομίζω ότι χθε και αυτό το κομμάτι έπαιξε, έπαιξε ένα ρόλο. Στο ότι. Οι αντίπαλοι είχαν δύο Αμερικανού που δώσαν 46 πόντου. Και βάζω και το Γότερ χθε ήταν πολύ καλό στο κομμάτι που αγωνίστηκε. Δεν ήταν μόνο ότι έβαλε ένα πολύ κρίσιμο καλάθι στο τέλο με διαφορά στου 8 που την πήγε στου 10 και ουσιαστικά καθάρισε την πρόκριση. Ήταν και ο τρόπο που παίξε την περίοδο. και για τον Πάο, ο Αμερικανό του Ογκό χθε που είχε 14 πόντου ήταν άστοχο. ο Τζάξον που ξύπνησε κάποια φάση το 10 προ δεν έπαιξε καθόλου. Και οι άλλοι, τον Πέντε δεν μπορώ να τον κρίνω ακόμα. Έτσι, είναι ένα παίκτη που τώρα ήρθε στην ομάδα, παίρνει χρόνο συμμετοχή. Χθε, ίσω να μείνει και λίγο παραπάνω από όσο έπρεπε στο παρκέ, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι ένα παιδί που ήρθε για να πάρει ευθύνε και να πάρει αποφάσει και είναι ακόμα στην αρχή. Ο Τζόνο με τον Κρουμπάλη έχουν συγκεκριμένου ρόλου. Δεν ξέρω κατά πόσο όταν αντιμετωπίσετε τι ομάδε, μπορεί με, με αυτή τη λογική να κάνει και πάρα πολλά. Έτσι. Ε, ο Παπαθαδόρφο θα έκανε λόγο για κάποια μαθήματα που μπορεί να παίρνει αυτή η ομάδα και όντω έτσι είναι. Ε, για κάποια παιδιά που για πρώτη φορά έχουν έτσι σημαντικό ρόλο, ο Χαραλαμπόπουλο, ο Κόνιαρη, ο Κατσίβελη ακόμα, που μπορεί να είναι πιο μεγάλο, αλλά στον Πάο και είναι η πρώτη χρονιά που έχει ε, ναι, ρόλο ευθύνη σε μια ομάδα και όχι ρόλο έτσι υποστηρικτικό. Ε, και ο Πάουκ το πλήρωσε με, μια, με έναν αποκλεισμό. Εγώ επιμένω και το λέω βλέποντα την Καρσία και στα δύο παιχνίδια ότι ο δεν είχε να αποφυγεί κάτι από του Τούρκου. Ε, δεν νομίζω ότι ήταν καλύτερη ομάδα από αυτόν. Ε, απλά αν στο δεύτερο παιχνίδι πήγαινε με μια διαφορά 12-13-14 πόντων, τότε ναι, είχε ένα πλεονέκτημα. Εκείνο που θα ήταν πολύ δύσκολο για την Καρσία να κάνει την, την ανατροπή, να αλλάξει τη την, την διαμορφωθήσα κατάσταση. Με μια διαφορά 6 πόντων σε αυτή την έδρα, θέλω να πάω πάλι να κάνει ένα πολύ καλό παιχνίδι για να καταφέρει να περάσει. Δεν το έκανε, ήταν και άστοχο. Πέρα από τα ε, όποια λάθη τα οποία για μένα σε αυτό το επίπεδο είναι ανεπίτρεπτα. Ε, είναι, δηλαδή, είναι ανεπίτρεπτο σε ένα match το οποίο διεκδικεί την πρόκληση με τέτοια έδρα να κάνει λάθο την επαναφορά. Δεν δικαιολογείται με τίποτα. Ε, είναι ανεπίτρεπτο να κάνει 8 δευτερόλεπτα. Το να χάσει τα σου, εντάξει. Είναι ημέρα ναι, είναι αγώνα, είναι θέμα, ναι, είναι θέμα ε, θέμα ημέρα. Μπορεί να σου λείπει λίγο προσωπικότητα, λίγο αποφασιστικότητα. Okay, αυτό είναι κάτι το οποίο γίνεται. Το να κάνει τέτοια λάθη σε τέτοιο ματ είναι μεγάλο πρόβλημα. Και ειδικά όταν το φτάνει σε ένα σημείο σε τρίτη περίοδο που βγάζει την Καρσία κάπου το ρυθμό τη, σε κάποια φάση οι Τούρκοι πετούσαν τι μπάλε έξω. Γιατί ο Πάκ το γύρισε, σιγά σιγά με την άμυνά του κυρίω. Εκεί λοιπόν που ήθελε στο ένα τσικ παραπάνω για να αλλάξει πια όλη την εικόνα του αγώνα και να φύγει εσύ μπροστά και να τελειώσει το αστικά του Τούρκου. Γιατί δεν νομίζω ότι αν ο Πάοκ περνούσε μπροστά εκεί στην περίοδο ε, και έπαιρνε αυτό τον έχουν του αγώνα του Τούρκου, μπορούσαν να το γυρίσουν. Έτσι νομίζω εγώ. μπορώ να, μπορώ να κάνω λάθο. Okay. Αλλά έτσι νομίζω. Ε, δε, δεν το είχε αυτό που έπρεπε για να, για να το κάνει. Έτσι. Ξαναλέω ότι θα ήταν πολύ διαφορετικά αν στο πρώτο match που είχε μια διαφορά 19 πόντων. Εγώ δεν να έχει κατήσει μια διαφορά 19 πόντων. Να είχε κατήσει μια διαφορά. 10 με 14 πόντου εκεί πέρα μέσα. Εκεί όντω θα είχε ένα πλεονέκτημα. Θα είχε ένα συν για να πάει να παίξει με στη και, και, να διαχειριστεί και αυτό. Έτσι, να διαχειριστεί μια διαφορά. Ε, δεν την είχε και, και το πλήρωσε. Και επειδή, Εντάξει, η διαφορά ήταν σημαντικό νομίζω στο πρώτο παιχνίδι. Εντάξει. Για το, το, σημείο που προηγήθηκε με 19 που σου και την έχασε σε 3 λεπτά, σε 2 λεπτά. Δηλαδή εκεί ήταν νομίζω. ήταν σημείο που όπω φάνηκε και εντάξει δεν χρειάζεται να φάνει στο δεύτερο παιχνίδι. Έτσι νομίζω ότι αν πάω, πάω διαφορά πάντα ήταν τελείω διαφορετικά, έκρεται την πρόκληση. Mm -hmm. Δηλαδή, mm -hmm. άλλη ομάδα στη φάση αυτή με τέτοια διαφορά, δηλαδή με πάνω από 10 πόντου, δεν αποκλείστηκε. Ε, η... η μοναδική ομάδα η οποία mm -hmm. είχε μια διαφορά και αποκλείστηκε ήταν η mm -hmm. από την Νάικ, που mm -hmm. σε εκείνο mm -hmm. τον πυγνήρα μου χρειάστηκε να βάλει 36 χάρη mm -hmm. και να μπει το τελευταίο τρίποδο του πάντερ κρεμασμένο ο αντίπαλο του, πάνω του. Κρεμασμένο mm -hmm. ήταν και να μπει. Εντάξει, θέλει και τίκη κάποιε φορέ. Έτσι, Έτσι. θέλει και Έτσι. άστρο αυτό που λέμε. Η ΑΕΚ το είχε το άστρο. Έτσι, αν πάω και έδιζε εδώ με 15, εγώ δεν σου λέω με 20, με 15 ναι, πόντου, ναι. τα πράγματα τελείω διαφορετικά. Και, βοήθηκαν. και είναι, επειδή το βλέπουμε και στο παιχνίδι, εδώ την προηγούμενη εβδομάδα, ε, και για την ΑΕΚ έπαιξε ρόλο το τι έγινε στο ότι μάζεψε τη διαφορά. Γιατί το παιχνίδι του ναι. αγώνα η Νίμπουργκ είχε πάει και στου 18, είχε πάει και στου 20 και η εικόνα του αγώνα έδειχνε ότι η Νίμπουργκ θα κέρδιζε τόσο. Αλλά μαζεύτηκε η διαφορά προ το τέλο, πήγε σε ένα ε, επίπεδο τέτοιο που μια ομάδα όπω η AEC μπορούσε να το καλύψει και το κάλυψε το τέλο με ένα τρίπεδο του Πάντερ και κατάφερε να, να περάσει. Και σου λέω έτσι όπω έγινε η κατάσταση τώρα με την Πεσίκτα εκτό από την Bayreuth εκτό και την Enerith από τη από την Μούρθια από τι 8 ομάδε που είναι τώρα στα προημιτελικά τελικά ε, η μο, όχι μοναδική, αυτή που φαίνεται φαβορή να το διοργανώσει εφόσον περάσει στο Final Four είναι η AEC. Βέβαια, και φυσικά αλλάζουν τα αυτά, έτσι. Αγωνιστικά δεν είναι φαβορή. όχι, δηλαδή, όχι, εγώ δεν λέω ότι είναι αγωνιστικά φαβορή. Ε, και δηλαδή. η Λούτισμπουργκ είναι πολύ καλή ομάδα. Έτσι είναι. Ε, και η Μπάνβιτ είναι καλή ομάδα. Ε, το έδειξε και με την Αντέρ που είναι και η Αντέρ καλή ομάδα και την απέκλεισε με δύο νίκε. Και φυσικά έχουμε και τη Μονακό με στην, εξίσωση. Έτσι που η Μονακό ε, πηγαίνει τρένο φέτο. Έτσι. Αλλά εντάξει, τώρα άλλο να κάνει την έδρα σε ένα και άλλο να το κάνει εκτό. Πολύ σημαντικό. Ναι. Λοιπόν, ε, να πούμε λίγο αν είναι πριν πάμε στο ρεμπορτάζ του Άρη για να κλείσουμε λίγο σιγά σιγά με Α1 να δούμε λίγο και το πρόγραμμα της αγωνιστικής το οποίο έχουμε για, το, για την Α1 και να πάμε λίγο και στον Άρη να πω ότι όσον αφορά και τον Μπάουκ να Άρη, Σπάουκ είναι βγήκαν και τα εισιτήρια από σήμερα για το παιχνίδι αυτό mm. ανάμεσα στον Άρη και τον Μπάουκ, λοιπόν πάμε να δούμε λίγο την αγωνιστική στην Α1 τι έχουμε, τι περιμένουμε, λοιπόν έχουμε και λέμε. Uh... Αυτό το παιχνίδι Αυτό έγινε ο Παναθηναίκος με την Κίμη Ναι είναι αυτό που παίχτηκε Παίχτηκε ε, Λοιπόν έχουμε Προμηθέας στρικάλα Το Σάββατο στις 6.30 4.30 Την ίδια ώρα έχουμε γυμναστικός Λάρισα Ασφάρος Άρης ε, Λαύριο Κόρυβος Επίσης 4.30 Στις 6.30 έχουμε Πάο Ε, Την Κυριακή έχουμε Πανιώνιος ΑΕΚ και επίση την Κυριακή στι 5 και στι 5 επίση την Κυριακή έχουμε Ολυμπιακό Κολοσσό. Έτσι βλέπουμε ότι είναι μια αγωνιστική ιδιαίτερα δυνατά παιχνίδια και κρίσιμα. Έτσι. Ε, αν εξαιρέσει κανεί το Ολυμπιακό Κολοσσό και ίσω το Προμηθέα Τρίκαλα, που τα Τρίκαλα νομίζω ότι μετά την ήττα από το γυμναστικό. Ε, εντάξει, είναι, μαθηματικά είναι πάρα πολύ δύσκολο να σωθούν. Όλα τα υπόλοιπα παιχνίδια νομίζω ότι έχουν τη δική του σημασία βαθμολογική και μεγάλη. Έτσι και το γυμναστικό Σάρι πολύ σημαντικό παιχνίδι, θα το εξηγήσουμε και στη συνέχεια. Ε, και το Λάβρε Κόρυβο που το Λάβρε θέλει να κρατήσει ψηλά. Ο Κόρυβο εντάξει είναι λίγο πιο χαλαρό, αλλά δεν θέλει δηλαδή, να κάνει μια δυνατή εκτό εδάσνικη. Το Πάο Γκρέθμιν επίση είναι πολύ σημαντικό παιχνίδι. Ε, γιατί ο Πάο πρέπει να καλύψει και το έδαφο, το χαμένο. Ε, εντάξει, έχει ένα παιχνίδι λιγότερο βέβαια με τον Άρη. Αλλά θέλει να ανέβει όσο γίνεται ψηλά στη βαθμολογία για τα playoff. Το ίδιο και το Ρέθμιν παραδοσιακά είναι μια ομάδα που στελεχώνει τα playoff τα τελευταία χρόνια. Είναι μια ομάδα η οποία είναι, ε, αυτό που έλεγα πριν, ε, εξαρτάται πάρα πολύ από τους ναι. Αμερικανούς τους. Έχει έτσι, έξι Αμερικανούς, έτσι. ο Άμστεν, ο Μούντι, ε, Φάξε, αυτοί είναι κυρίω οι δύο που έχουν πολύ την παρά στα χέρια τους, γι' αυτό. Αλλά και ο Goodwin γενικά είναι μια ομάδα που ό,τι είναι είναι Αμερικανή Και θα βρουν τον Μπάο κουρασμένο, γιατί ήταν λίγο απάνθρωποι οι... Η απάνθρωπη διαδικασία τη επιστροφή. Με, μια μισή προπόνηση, μία αύριο και μία μάλλον το πρωί του Σαββάτου. έτσι λίγο ένα χαλάρωμα. και θα τον βρει έτσι. Οπότε είναι λίγο τα δεδομένα, δεν είναι εύκολα. Όπω και στο Πανιόνιο Σάκ, έτσι τα δεδομένα είναι λίγο διαφορετικά. Βέβαια, εντάξει, ο Πανιόνιο πήρε και άλλο παίκτη που θα δει να ενισχυθεί, που θα δει να σώσει την παρτίδα έστω και στο τέλο. Ενισχύεται και τώρα βλέπει μια ΑΕΚ, η οποία συνήθω μετά από τέτοιε νίκε την πατάσει. Mm -hmm. Έτσι, γιατί έχει το μυαλό, α πούμε, είναι στα ύψη. Ε, και η Άκη έχει δείξει από τέτοια αποτελέσματα ότι μπορεί να την πατήσει μετά και να τρέχει. Έτσι. Νομίζω ότι πολύ σημαντικό για το αυτό το παιχνίδι. Δεν είναι τόσο εύκολο όσο μπορεί κάποιο να νομίζει. Έτσι πιστεύω εγώ. Ότι ο Πανίνο θα το παλέψει. Και είναι και ένα παραδοσιακό παιχνίδι. Έτσι. Ο Πανίνο Δεν είναι ούτε ο κόρυβο Σάικ ούτε ο Δηλαδή και το γήπεδο την Ερασμένη θα είναι γεμάτο. Θα έχει κόσμο. Mm -hmm. έτσι. Λοιπόν, θα τα δούμε όλα αυτά και στη συνέχεια τη εκπομπή, λίγο το, στο δεύτερη ώρα. Θα δούμε, θα μιλήσουμε λίγο για Άρη, να δούμε τι γίνεται ό, όσον αφορά και το ρεπορτάζ και το αγωνιστικό και το εξωαγωνιστικό. Ε, και βέβαια θα κάνουμε και την αναφορά με συνέχεια στα πρωταθλήματα Α2, τι γίνεται Β, Γ, Εθνική, NBA και NCAA, έτσι. Πλέον μπαίνουμε παίρνουμε ναι, Mars Θα έχουμε αναφορά mm -hmm. όποτε στην εκπομπή, θα έχουμε αναφορά και στα αποτελέσματα τα οποία έχουμε, τι γίνεται στην, στο NBA, στο NCAA, συγγνώμη, που Πλέον αυτό κερδίζει, ε, παίρνει κομμάτι από την πίτα σε σχέση με το NBA. Λοιπόν, να πούμε ότι μαζί μα την πρώτη ώρα ήταν: Έτσι, όσο γνωστό το Παταζήδικο Πάντερμο, ε, πατσά, όπε και μαγειρευτά, φαγητά με τη συνταγή τη Γιαγιά από την πόλη. Οτιδήποτε θέλετε, εξαιρετικά τα παίρνετε από εκεί. 24 ώρε ανοιχτά και delivery για όσου βαριούνται από τι 12 το μεσημέρι μέχρι και 10 το βράδυ. Στο 2 3 10 72 0 24 5 5 στου αμπελόκυπου. Εφόσον μετά πάτε εκεί, στον Ιεπάντερμο, πριν βέβαια, για να βγείτε και να είστε και ωραίοι, που θα πάτε νωρίτερα για να σα φτιάξει το μαλλί έτσι όπω πρέπει. Έτσι τον κορυφαίο Γιώργο μα, και το σαλόν. Ε, Εξαιρετικό και ο ίδιο ο Γιώργος μα, αλλά και το επιτελείο του. Ε, προσφέρει τι καλύτερε και ποιοτικότερε υπηρεσίε. Γεωργίου Σταύρου 5, στο κέντρο τη πόλη, τηλέφωνο 2310. 2.82.700 Facebook και Instagram φυσικά μπορείτε να ακολουθείτε Γιώργος Μάσκας Χερσαρών όλα στα λατινικά Έτσι και για ποτάκι φυσικά υπάρχει επιλογή Το δέντρο στο μπαρ Έτσι εξαιρετικός χώρος Έχουμε πάει και έχουμε δει τι ακριβώς γίνεται εκεί Εξαιρετικά και όλα τα παιδιά που δουλεύουν εκεί Ένα ωραίο υπέθειο μπαρ Στην α, Βασιλός Γεωργίου 25 Νωρίς άμα πάτε καφεδάκι 100 είδη καφέ Έτσι και 94 είδη τσαγιού ενώ αν πάτε το βραδάκι, 92 ειδημπύρα, 40 περίπου ετικέτε σε βαρελίσχε. Ειδικά τώρα που καλοκαιριάζει, μια βαρελίσια παγωμένη είναι ό,τι πρέπει. Έτσι, να πούμε ότι καθημερινά υπάρχουν και live τα οποία διοργανώνονται εκεί στο μαγαζί, το δέντρο στο μπαρ. Λοιπόν, σήμερα έχουμε. Mm. Να δούμε και το live το σημερινό. Σήμερα έχουμε της Ελεπίδου, Γιάννη Κεραστό, Λάζαρο Πιάμπα και Γιώργο Αβραμίδη. Έτσι είναι οι καλλιτέχνε οι οποίοι αποτελούν το σημερινό live. Εξαιρετικό. Και σήμερα κάθε μέρα έχει και κάτι εκεί. Έτσι, κάθε μέρα έχει και live ή κάποιο theme party α πούμε, κάτι έχει. Κάθε μέρα. Δεν περνάει ποτέ καμία μέρα χωρί κάτι. Στο δέντρο, στο μπαρ Βασιλείος Γεωργίου, 25 τηλέφωνο 2-3-18-11-885. Λοιπόν, πάμε σε ένα απαραίτητο δυτικό διάδρομο και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά. Λοιπόν, ευσέψαμε και πάλι εδώ. Μπάσκετ City, λίμπερ 107 και 4 μέχρι τι 10. Ε, θα είμαστε μαζί, πάμε λίγο να δούμε κατά του Άρη τι γίνεται για το παιχνίδι με το γυμναστικό όπου το θέμα το αγωνιστικό στον Άρη βέβαια είναι η διαφαινόμενη ίσως απουσία του Μιχάλη του Τσαερέλη ο Τσαερέλης λοιπόν ο οποίος είναι το σημαντικότερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή για τον Γιαννάκη στο αγωνιστικό κομμάτι ο Χρυσίδης ο οποίος ε, επέστρεψε, προβολήθηκε κανονικά, είχε ένα διάστρωμα τις προηγούμενες ημέρες ο Τσαρέλης έλαβε μέρος ο, σε κομμάτι της προπόνησης. Ε, εντάξει, είναι Πέμπτη, Σάββατο, θα το δούμε. Θα το δούμε πώς θα κυλήσει, πάντως είναι, είναι, είναι δύσκολο. Έτσι, εγώ τον θεωρώ αμφίβολο αυτή τη στιγμή τον ε, Τσαέλη Δεν βάζω 50-50, 60-40, αλλά ε, εντάξει, έχει ουσιαστικά μια μέρα, γιατί το Σάββατο παίζει ομάδα, έχει μια μέρα για να μπορέσει να... Ε, μην ταλαιπωρείτε, μην έχετε τόσε ενοχλήσει με το θέμα. Γιατί για βίντεο είναι, είναι το γνωστό θέμα του έτσι. Ταλαιπωρεί ε, εδώ και καιρό. Ε, Γιατί βίντεο είδε, τα πάντα δηλαδή δεν χρειάζεται κάτι ιδιαίτερο ε, από άψη αγωνιστική ο Τσάιρελ. Απλά θέλει να μην έχει αυτό το θέμα στη μέση, να μην τον ενοχλεί, να μην να νιώθει καλά. Έτσι. Αλλά αν τυχόν ε, λείψει, είναι μια πολύ πολύ σημαντική απουσία για τον Άρη. Έτσι κόντρα σε έναν φάρο που μέσα στα, μέσα στα τρίκαλα, δηλαδή έρχεται ανεβασμένο ψυχολογικά και αγωνιστικά, γιατί έκανε κάποιε έρχεται, έρχεται ανεβασμένο. Ο Άρης αν βάλουμε στη μέση ότι υπάρχει το παιχνίδι με τον Μπάουχ πριν τον Προμηθέα, θέλει την νίκη για να μπορέσει να ξεφύγει από κι άλλο από τρίκαλα και πανιόνιο. Mm -hmm. Και επίση πετυχαίνει και τον Φάρο σχετικά άνετο. Έτσι, δηλαδή, από τη στιγμή που ο Φάρο στην προηγούμενη αγωνιστική νίκησε μέσα τριγκαλά. Ε, ε, ναι. θεωρητικά ναι, είναι σε καλύτερη κατάσταση με τα. Με, α, πριν το παιχνίδι με τα, με τα τρίκα, σίγουρα υπήρχε προβληματισμό στο ε, φάρο. Κάτι κατοστάρικα τώρα... έμαθα και ότι εμφανίστηκαν. Πού? Ε, στη, στη Λάρισα. Τι σκάτ ε, σκάτ Όταν σκάτ λέω κατοστάρικα, εννοώ χιλιάρικα. Λεφτά. Ναι. Ε, αφού <laughs> ο κύριο Τσάπα λέγεται. <laughs> το, που ήταν στο φάρο. Εντάξει, τώρα δεν ξέρω αν προχώρησε το θέμα με τον Μπομπούρα έτσι με τον κύριο Μπούμπουρο. αυτό που υπήρχε φαίνεται ότι δεν προχώρησε τελικά σε βαθμό να γίνει η ανταλλαγή και τα σχετικά ε, ίσως να προχωρήσει πιο μετά από τη στιγμή που ο Φάρος μείνει στην κατηγορία γιατί νομίζω το πλάνο που είχε αναβερθεί και στα αθηναϊκά μέσα στα ΜΜΕ ήταν ότι αν ο κύριο Μπούμπουρας αναλάβει το Φάρο λογική να τον πάει στη Μητυλίνη ναι. Ε, στη, 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 στη ε, αν η ομάδα είναι στην Α2 δεν θα έμπαινε σε αυτή τη λογική στην Α1 θα έμπαινε από ό,τι φαίνεται. Έτσι. εντάξει, για τον Άρη πολύ σημαντικό παιχνίδι θεωρώ. Γιατί αν υποθέσουμε ε, ότι κερδίζει και κάνει πανιόν, σε πολύ ο Άρη. Μαθηματικά δεν έχει ακόμα τελειώσει τίποτα. Και το έχω ξαναπεί αυτό εδώ και καιρό. Γιατί ένα βασικό στοιχείο που έχει ο Πανιόνιο, τα τρίκαλα, ο γυμναστικό, ε, ο κόρυβο, οποιοδήποτε θέλει και δεν έχει ο Άρης. Έτσι, τη δυνατότητα να κάνει μεταγραφέ. Που άρεσε πάει με το ρόστιο που έχει έω το τέλο χρονιά. Για να έχει παρακαλάει πραγματικά να μην χτυπήσει κανένα. Ο Πανιόνεο από τότε που ήταν τελευταίο έχει κάνει πέντε κινήσει μεταγραφικέ. Τέσσερι Αμερικανών. Ο γυμναστικό έκανε. Τα τρία καλά κάναν. Δηλαδή όλοι έχουν κάνει παίκτε. Έχουν πάρει παίκτε. Μόνο ο Άρη δεν μπορεί να πάρει παίκτη. Και αυτό μακροπρόθεσμα έτσι παίζει το ρόλο του. Γι' αυτό Άρη θέλει να τελειώνει να κερδίσει με το γυμναστικό και ευελπιστεί και σε μια νίκη στον τέρμα με τον Μπάουκ να πάρει άμα είναι σε δύο αγωνιστικέ τέσσερι βαθμού και να τελειώνει αυτό το θέμα. Έτσι. Στη διαφυγή περίπτωση θα δούμε τι θα γίνει. Ε, σίγουρα ένα άλλο αποτέλεσμα δεν είναι καλό για τον Άρη. Αντίθετα και ο γυμναστικό από την άλλη είναι από τα παιχνίδια αυτά με τον Άρη που το βρίσκει που θέλει να τα πάρει για να ηρεμήσει. Έτσι ομολογουμένω είναι από αυτά τα, τα παιχνίδια. Δεν, ε, δεν μπορεί να πει ότι ο, ο γυμναστικό περιμένει να βρει τον, ε, την ΑΕΚ ή τον Ολυμπιακό τον Παναθηναϊκό σε κατάσταση με στη Λάρισα, για να ε, του κερδίσει. Αλλά να έρει τώρα με αυτά τα προβλήματα που έχει με 5 ε, με, 6 με και με ένα τραματία, τραυματία, εντάξει, είναι στο, στην αντότητα. Να πω ότι απαγορεύτηκε η οργανωμένη μετακίνηση οπαδών στη Λάρισα, μεμονωμένα, ε, ξέρω εγώ, θα μπορεί να πάει κάποιο, έτσι, ε, να πάει να βρεθεί στην, ε, στη Λάρισα και να ε, ε, δει το παιχνίδι. Ε, εντάξει, τώρα θέλει να πάει... Δεν νομίζω ότι θα γυθάμε γιατί ο γυμναστικό δεν μαζεύει πολύ κόσμο. Αυτό είναι το άσχημο με τον γυμναστικό φέτο, ότι δεν μαζεύει ε, πολύ κόσμο στο γήπεδο. Αυτό το, το, η ένωση δεν έπιασε, δεν έπιασε πολύ του λαρισινού με το φάρο. Δεν του έψησε αρκετά. Ε, λοιπόν, στο εξαγωνιστικό, για να κλείσουμε λίγο τα τουάρι. Νομίζω, νομίζω ότι εκεί είναι το μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Ναι, στο εξαγωνιστικό. Ε, Καταρχήν η υπόθεση Σίμψακ πήρε αναβολή έτσι. Ε, υπήρχε μια ενημέρωση ότι υπάρχει μια συμφωνία εξοδικαστική. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο σύμφωνα με το ρεπορτάζ. Ε, απλά έγινε μια πρόταση στην πλευρά Τσίμψακ. Η πλευρά Τσίμψακ έκανε και αυτή μια πρόταση. Ζήτησε αναβολή, την πήρε, παόριστο, για να δουν το θέμα και να μην υπάρξει κάποια ιστορία σήμερα. Έτσι, και να δουν το θέμα ε, μέσα στι επόμενε ημέρε οι δύο πλευρέ. Ε, αναβολή πήγε στην υπόθεση Ζάρα πριν από κάνα δύο μέρε. Ε, το, βέβαια, το δικαστικό ρεπορτάζ για τον Άρη στρέφεται την επόμενη Πέμπτη. Όπου έχει τις πέντε αιτήσει για κατάρτιση κοινική. Έτσι. Θυμίζω. Ε, Σκορδίλη, Κούνουπα, ο μάνατζερ, <σχελίδι> ο πρίφτη, ο. Ε, ξεχνάω ε, Ο Γιάνκοβιτ, τέσσερις και ακόμα μία. Ποιο άλλο είναι. Καβαδά <σχελίδι> είπαμε. Ε, όχι, ε, είναι ο Καβαδά. Νομίζω ότι είναι ο Καβαδά. Mm -hmm. και, παίζει, και παίζει να έρθει και η υπόθεση Ξανθόπουλου. Έτσι. Η όλη ιστορία. Παίζει να έρθει και ο Ξανθόπουλο. Ακόμα μία δηλαδή. Να πάμε σε έξι ετήσια ε, κατάψη εκεί Εκείνο το μεγάλο θέμα για τον Άρη. Και την, και την πλευρά Γουλιέλμου να πω. Έτσι. Mm -hmm. Και την πλευρά Γουλιέλμου γιατί επίσημα δεν υπάρχει μεταβίβαση με το χώρο ακόμα. Δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι η διοίκηση και ούτε η διοικητικό συμβούλιο υπάρχει. Έτσι. Ε, το θέμα την πλευρά του Γουλέλμου λοιπόν είναι για την επόμενη Πέμπτη. Εφόσον ο κύριο Γουλέλμο αυτή τη στιγμή λειτουργεί ω ο άνθρωπο ο οποίο θα πάρει τι μετοχέ, ο άνθρωπο ο οποίο θα είναι η επόμενη διοικητική και μετοχική σελίδα του Άρη. Έτσι. Mm -hmm. ε, είναι πολύ σημαντική η επόμενη Πέμπτη λοιπόν. Ε, σύμφωνα με πληροφορίε, θεωρώ ότι το βάρο θα πέσει εκεί καταρχήν και όχι τόσο στο φάκελο μεταβίβαση των μετοχών, όπου και εκεί υπάρχει μια διαδικασία η οποία είναι, έχει κάποιο χρόνο, αλλά θέλουν στον Άρη πρώτα να κλείσουν αυτό το θέμα με τις αιτήσει τη κατάρτισης έτσι, και μετά να προχωρήσουν στην, στην, στην παράδοση ενός φακέλου με ένα business plan έτσι, για τη μεταβίβαση των μετοχών. Έτσι. Ε, δεν είναι τόσο απλό το θέμα. Είπαμε από εδώ ότι θα μπορεί να κατατεθεί ο φάκελο, υπήρχε μια πληροφορία ότι μπορεί να κατατεθεί ο φάκελο στι 22. Όμω τώρα έχουμε και το θέμα ε, με την εγγυητική, οπότε είναι δύσκολα τα πράγματα. Πραγματικά. Ε, γενικά έχει δικαστικό ρεπορτάζ την επόμενη εβδομάδα για τον Άρη, πρέπει να κλείσει. Ε, τώρα στο, στο διοικητικό, έτσι ο κύριο Γουλέλμο είπαμε ότι η πλευρά Γουλέλμου λειτουργεί έχοντα πάρει τι μετοχέ. Βέβαια, χθε υπήρχε μια ενόχληση ε, από τον Μάνο Λάσκαρη για το θέμα για παράδειγμα του Σίμψακ σήμερα ότι αν θα πάει κάποιος δικηγόρο και δόθηκε εντολή σε ένα δικηγόρο ε, να παραστεί, ο οποίος δικηγόρο είπε ότι δεν μπορώ να παραστεί από τη στιγμή που ε, ο κύριος Γουλέλμος πρέπει να δώσει το ok για την όλη διαδικασία και αυτό που βγαίνει από την πλευρά Λάσκαρη είναι ότι ακόμα αυτοί έχουν τη δίκηση, αυτοί έχουν τις μετοχές αυτό είναι λίγο ένα θέμα περίεργο ε, με τον Μάνο ο Μάνος Λάσκαρης δεν ήξερε τίποτα ή ο Μάνο Λάσκαρη θέλει να λειτουργήσει σαν ένα άνθρωπο ο οποίο ακόμα η οικογένειά του κατέχει τι μετοχέ. Θεωρητικά βέβαια έτσι. Ε, ο Λάσκαρη κατέχει τι μετοχέ ακόμα. Έτσι, δηλαδή με τη λογική ότι δεν έχει ολοκληρωθεί μεταβίβαση. Και αυτή τη στιγμή διεκτικό συμβούλιο έτσι, είναι οι δύο, τα δύο αδέρφια Λάσκαρη και Τζόρτζε Ψεβίου. Δεν έχουν παρατηθεί. Έτσι αυτό πέρα το λέμε. Δεν έχουν παρατηθεί. Θα δούμε. Θα δούμε. Είναι πολύ θεωρώ ότι εντάξει, γίνονται κάποιε κινήσει οι οποίε δεν ακούγονται προ τα έξω. Ε, και αυτό έχει μια λογική. Αλλά νομίζω ότι πρέπει όσο γίνεται πιο γρήγορα να βγουν κάποια πράγματα στην δημοσιότητα από την πλευρά του κύριου Γουλιέλμου ε, όσον αφορά το project και το πλάνο για τον Άρη και τι θέλει να κάνει. Έτσι, από την πλευρά Καπάζο, Γλουζουλιάμι, το τι θέλουν να κάνουν, αν θα μπουν, αν θα δώσουν λεφτά, αν θα πάρουν μετοχές. Ποιο είναι το πλάνο όλο. έτσι; Το να ε, λέμε, ακούω αυτό, έμαθα αυτό, αλλά δεν, δεν είναι επίσημο, ξέρω εγώ, οι πληροφορίες αλλά χαμηλά την μπάλα γι' αυτά, εγώ το έχω ξαναπεί. Εμένα δεν με εκφράζει αυτή η λογική. Εγώ θέλω όλα, όλα να είναι ξεκάθαρα. Να είναι μπροστα, μπροστά. Όλα. Mm -hmm. Δεν θέλω να είναι ε, να δούμε και να κάνουμε και να. Δεν το λέω τώρα στην περίπτωση του κ. μου έτσι, Γιατί ο άνθρωπο μπαίνει δείχνει αντιθυμένος να αναλάβει μια εταιρεία με 5 εκατομμύρια χρέη έτσι και τι ακόμα θα βγει γιατί λέμε εδώ και καιρό τι θα βγει τι βγαίνει εδώ βγαίνουν ότι εντάξει αυτό με τα ενίκια των παιχτών το ξέραμε ότι χρωστάνε των παιχτών ήταν γνωστό έτσι αλλά βγαίνουν και άλλα σήμερα να πω ότι υπήρχε και θέμα με την επιθέρωση εργασία στην υπόθεση ε, του παλιού ε, ανθρώπου που ήταν ο υπεύθυνος ασφαλείας έτσι υπάλληλος ΚΑΕ ο οποίος και αυτός ο άνθρωπο ε, από την Αθήνα είχε έρθει, δεν πληρώθηκε για πολλού μήνε, έκανε υπομονή και πήγε να ζητήσει τα χρήματά του. Πήγε να κάνει την καταγγελία στην επιθεώρηση εργασία κανονικά. Ε, περιμένουμε ενέργεια, δεν γίνεται διαφορετικά. Το θέμα είναι ότι δεν υπάρχει χρόνο για τον Άρη. Δηλαδή πρέπει κάποια πράγματα να γίνουν γρήγορα και να προχωρήσει η ομάδα. Έτσι, γιατί μπορεί τώρα ε, να βγει το καράβι φέτο, δηλαδή να, είναι κάποιος, να, να, μπουν κάποια χρήματα από το παιχνίδι με τον Μπάουκ. Έτσι, να πληρωθούν κάποιοι παίχτε φέτο. Να πληρωθούν δύο-τρει ε, υποθέσεις υποθέσει, οι οποίε ε, οι φετινέ, δηλαδή αυτό που λέμε για τι αιτήσει εγγυητική τη κατάπτωση, να πληρωθούν και να υπάρξει μια συμφωνία. Αλλά υπάρχει το μπαν ΦΥΜΠΑ, mm -hmm. το οποίο δεν απασχολεί τώρα, θα απασχολήσει κάποια στιγμή. Έτσι. Και, και, τα, και υπάρχει και το άρθρο 99 που πρέπει να πληρώνονται και εκεί οι δόσει. Γιατί κάποια στιγμή θα τελειώσουν και αυτά τα λεφτά που έδωσε ο Λάσχαρη τότε εκείνα τα 500 χιλιάρικα. Και θα πρέπει και ο Άρης να πληρώνει το δημόσιο. Έτσι. Δηλαδή, βλέπει ότι μπορεί τώρα να λειτουργήσει κάπω η ΚΑΕ. Έτσι γύρισαν οι υπάλληλοι, άνοιξε το μουσείο, άνοιξε η μπουτίκ. Πολύ σημαντικό επίση. Άνοιξε η μπουτίκ τη ΚΑΕ πάλι. Μπορεί ο κόσμο να πηγαίνει να παίρνει την από εκεί. Γιατί και εκεί ήταν σε επίσκεψη οι άνθρωποι. Οι υπάλληλοι. Και λογικό είναι. Έτσι, όταν είσαι απλήρωτο, λογικό είναι να πει τα λεφτά σου. Και βλέπουμε ότι γίνονται κάποια πράγματα, κάποιε κινήσει. Το θέμα είναι να, να τελειώσει η ιστορία με τη μεταβίβαση των μετοχών, να τι πάρει ο κύριο Γουλέλμο, να μπει μέσα στο κόλπο, στο σκηνικό, όπω θε πε στο, στο, πλάνο και η πλευρά του Ζουλιάμι Καπάζογλου με χρήματα. Και ποιο άλλο θέλει να βοηθήσει, να μαζευτεί ένα ποσό το οποίο να δίνεται στα χρέη, γιατί είναι πάρα πολλά τα χρέη και καθημερινά μπορεί να βγαίνουν κι άλλα. Δηλαδή τώρα που μιλάμε, μπορεί να έχουν βγει ένα δεκάρι, Έτσι. Mm -hmm. Κανεί δεν ξέρει. Ε, και να προχωρήσει η ομάδα. Είπαμε και πριν δύο μέρε το ζητήσαμε εδώ με τον Νίκο και το λέγαμε. Έτσι, ξεχάστε τι Ευρώπε και του τίτλου και τα κύπελα και τι τετράδε. Αυτή είναι δυστυχώς, αυτή η πραγματικότητα δυστυχώ. Αυτή τη στιγμή ξεχάστε τα. Έτσι, το πλάνο του Άρη τουλάχιστον για τα επόμενα δύο με τρία χρόνια, εφόσον πάει αυτή η κατάσταση προχωρήσει και πάει ομαλά, έτσι θα είναι οικονομική εξηγίαση, πληρωμή χρεών, και μια ομάδα η οποία να κάνει μια καλή παρουσία αξιοπρεπή στην α κατηγορία. Να μην κινδυνεύει, να μπαίνει στα playoff, να συμμετέχει. Αυτό. Έτσι. Άμα μπορεί να βγάλει κανένα παίχτη από το φυτόριο από τι ακαδημίε, καλός. Φθηνή ξένη, άμα βγει κανένα λαβράκι, καλός. Βλέπε μουρ. Που δεν είναι και τόσο φθηνό βέβαια για, τώρα, για τα να του Άρη. Έτσι, να μην λέμε τώρα την είναι και λαβράκι. Δεν κάνει και 30 σαν Έτσι, παίρνει κάποια καλά χρήματα. Εντάξει, δεν παίρνει μισό κάτι, αλλά για τα δεδομένα του Άρη παίρνει. Ε, έτσι, αυτό είναι το πλάνο. Αυτά τα μεγάλα επίβολα, τίτλοι και μπάσκετ μπάσκετ Champions League και τελικό τελικού κυπέλου και αυτά, δυστυχώς, δυστυχώς είναι κρίμα που το λέω και εγώ, γιατί είναι η δουλειά μας, έχει ο κόσμος που να ότι εμείς ε, η δουλειά μας παίρνει τα πάνω όταν έχει επιτυχήσει η ομάδα. Όχι όταν κάθομαι και σου λέω εγώ ότι για τα επόμενα δύο χρόνια μην ελπίζει. <ΣΣΣΣ> όταν σου πω ότι πάμε στο τελικό κυπέλου και και και. Αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν πάμε διαφορετικά. Είναι πραγματικότητα. Ναι. Bon, πάλι βάγαμε χρόνο. Παραπάνω. Ε, τόση ώρα σε, σε, σε αφήνω και τα λε έτσι πολύ ωραία, γιατί διαβάζω ένα, ένα θέμα το οποίο είναι στο, στο αμερικανικό το Hobbes Hype, το την ιστοσελίδα. Ε, η οποία συχνά πυκνά έτσι, έχει διάφορε ιστορίε από Αμερικανού στην Ευρώπη. Ναι. Και έχει και μία από έναν ο οποίο αυτή τη στιγμή είναι στην Ελλάδα. Φυσικά το όνομά του δεν είναι μέσα. Αν δε δεν δε γράφονται Ναι, ο, το είναι, όνομα. ναι, χωρί να, ah. να γράφετε το, το όνομα του παίχτη. Ο οποίο λέει στα μάτια κάποια πράγματα τα οποία μου κάνει τρομερή εντύπωση. Α, δηλαδή πρώτη φορά τα ακούω. Να, να σου μεταφράσω λίγο περίπου τι είπε. Ναι, λοιπόν, λέει ότι α... παίζω στην Ελλάδα ναι, ναι. και αυτή η ιστορία που λέω τέλο πάντων είναι πολύ πρόσφατη. Ε, έπαιζα για τρει. Ε, είχα παίξει για τρεις μήνες και δεν είχα πληρωθεί ούτε μία δεκάρα όπως λέει. Ναι. Ε, αγωνιζόμασταν εναντίον μιας από τις παραδοσιακές, ε, από τα παραδοσιακά δυνατά σωματεία σε όλη την Ελλάδα. Ε, το μπάτζετ της ομάδας μας είναι πολύ μικρότερο σε σχέση με το μπάτζετ ε, αυτής της ομάδας. Ε, παλεύαμε και, και παίζαμε όσο μπορούσαμε καλύτερα ε, και ήμασταν και πίσω για πέντε πόντους από αυτή την ομάδα, λέει ναι. ο παίχτης. Τότε ξεκίνησε, λέει, ε, confusion, πε το, κόλλησα, ή το μπέρδεμα. Ναι. Ε, ο ιδιοκτήτη, όρμησε, λέει, μέσα στα ποβητήρια, ακνευρισμένος, και είπε, τι κάνετε όλοι σας, θα έπρεπε να είστε πίσω με οκτώ πόντους ή περισσότερο. Χάνω χρήματα, λέει ο πέχτης ο Αμερικανός, που είναι στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Απίθανο. Ναι. Πέφτω τα σύννεφα, είναι δυνατό. Ναι, ναι. Λοιπόν, και συνεχίζει. Ε, λέει ότι εγώ είμαι ανταγωνιστικό τέλο πάντων σαν, σαν παίχτη και μπερδεύτηκα αρχικά. Δεν μπορώ να παίξω έτσι. Παίζω για να κερδίσω. Ε, και ο, αντίπα... ιδιοκτήτη ο ιδιοκτήτης απάντησε: ε, Με αυτόν τον τρόπο θα πάρετε το μισθό σα. Ε, πρέπει να χάσετε με, από... με αυτή τη διαφορά. Αλλιώ δεν θα πάρετε λεφτά. Έχει πει ο, ο παίχτη, ο οποίο ξαναλέω. Δεν, γίνεται. δεν βγαίνει το όνομα, φυσικά, ναι. 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 Απλά το... το, αναφέρω, ρε παιδί μου, και συνεχίζει παρακάτω λέγοντα κάποια θέματα ότι Ηταν ε, να πάρει κάποια χρήματα, πήρε ένα μήνα του τον χρωστάνε άλλου δύο και κάτι τέτοια. Παίζει Απλά τώρα στην το Ελλάδα, δεν σηκωθείτε. Ναι, ναι. Ακόμα για την ακρίβεια, γράφεται. Ε, current overseas player who, who's in Greece. Δηλαδή, Ό, ο οποίο είναι τώρα, δηλαδή. στην Ελλάδα. Ναι, και λέει: Παίζω στην Ελλάδα. Ναι. Καλό, ε. Πέρα ναι. Νομίζω ότι καλό θα είναι να το. Να το δούμε το θέμα. Μα γίνονται αυτά. Ε, ναι, να δούμε και ποια ομάδα, παραδοσιακή ομάδα κέρδισε με 8 πόντου και άνω. Ε, <laughs> από ό,τι αντιλαμβάνω, αυτό ο επέκτη δεν πρέπει να ξεκίνησε από την αρχή τη χρονιά. Πρέπει να είναι δηλαδή τώρα. Κοίταξε, άμα είναι δύο μήνε πίσω. Ναι, δεν ξεκίνησε <laughs> από τώρα. Οπότε. Ναι. Ουσιαστικά είναι μια καταγγελία, όπω καταλάβατε, για αισθημένο <laughs> παιχνίδι. Έτσι. <laughs> Στοιχηματικά. <laughs> ότι <laughs> πρέπει να γράψει <laughs> με μια διαφορά. Απίστευτο, δεν το πιστεύω. <laughs> δεν, δεν νομίζω να έχει αναγνωρίσει <laughs> ότι. Πέφτουν τα σύννεφα. Εντάξει το μπάσκετ είναι ένα άθλημα το οποίο δεν έχει κατηγορηθεί πολύ για τέτοια πράγματα. Ναι, Έτσι, ναι. Παλιότερα νομίζω είχε βγει για μια-δύο ομάδα στην Α2 κατηγορία. Ε, εντάξει, νομίζω ότι καλό θα είναι αυτό να γίνει μια μετάφραση, να πάει στου αρμόδιου φορεί οι οποίοι να δουν την υπόθεση. Να δουν καταρχήν ποιο είναι αυτό ο Αμερικανό. Έτσι για να δούμε γιατί. Εντάξει, τώρα άμα υπάρχουν τέτοια κρούσματα. Εντάξει. Θα μου πει βέβαια εκεί που βασιλεύει η φτώχεια και η απληρωσιά και χίλια δύο πράγματα, όλα γίνονται. Δυστυχώ. Δυστυχώς ναι. Δυστυχώ θα πω εγώ. Έτσι. Ωραία, ενδιαφέρουσα. Μα... Κλείνουμε με αυτήν την πολύ ωραία ενδιαφέρουσα ιστορία που μα Νίκο. Ναι, ναι. Έτσι, στο Google Skype. Ε, εντάξει, κοιτάξτε, δηλαδή, όταν είναι ανωνυμία, ανώνυμος... Σε τα λε και πιο εύκολα ρε παιδί μου. Ε, καλά, ναι, νοείται. Να ναι, ναι. Δηλαδή, άμα έβαζε το όνοματάκι σου εκεί. Και επίση τώρα... τώρα και σε αυτέ τι περιπτώσει, δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να. Να είναι και αλήθεια, να, να, να ναι, πούμε. Όχι, να, 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 να μπει όνομα. Ναι. Ότι ε, όχι, είναι ο τάδε που παίζει εκεί. Είναι λίγο δύσκολο. Ναι, είναι δύσκολο. Τώρα, ίδιο, αν γιατί... φύγει, είναι μια άλλη κουβέντα. Καλά, αν φύγει, ξέρει όλοι, όταν φεύγουν, λένε πολλά. Ναι. Λοιπόν, να πούμε μαζί μα εδώ τον Κλίν Παντελίδη. Φυσικά έτσι τα πάντα για το αυτοκίνητο. Μπαταρίε λιπαντικά, αξιουάρ, χημικά, πρίσιμο αυτοκινήτου. Βιολογικό αγαθασμό με τα κορυφαία βρετανικά. Προϊόντα γρηγορούρα μπράκια 100, Ανοτούμπα και πρατήριο πιπ. -πι. Για τη διευκόλυνση, 2310 2:30-9:38-8:75. Επίση, εδώ και 40 χρόνια, φυσικά στο πιάτο σα μπαχαρικά δόξα. Έτσι φροντίζει για τι γεύσει, χιπεριά, κοκκουμά, κανένα κελάνη, σαλάτια μαλαίων. Επίση, διάφορα είδη σε έλλα βοτάων, θεραπευτικά βότανα, χαμομήλι, θυμάρι, βασκόμηλο και διάφορα βότανα έτσι για αδυνατέρια πιέζει και έχω Ολυμπίου Διαμαντή 21, τηλεφωνο 2 2-310-550-646 και στο δόξα παύλαspices.gr. Uh, Επίση, uh, μια που μιλάμε έτσι για γεύσει, uh, πατζατζίδικο πάντερνο φυσικά, πατσάδε και σούπε, αλλά και μαγειρευτά φαγητά με την συνταγή τη από την πόλη, εξαιρετικό, ανοιχτά 24 ώρε και delivery. Από τι 12 το μεσημέρι μέχρι τι 10 το βράδυ στο 2310.72.0024 κολονιά 75 στου αμπελόκηπου, λοιπόν. Πάμε σε ένα διάλειμμα ακόμα. Να επιστρέψουμε στο τελευταίο κομμάτι τη εκπομπή με αναφορά στα πρωταθλήματα. Τι περιμένουμε: 2 Εθνική NBA. Να δούμε τι γίνεται. Και φυσικά NCAA Mars Madness ξεκινάει με, τα... με του αγώνε των 16 στι περιφέρειε. Να δούμε τι γίνεται εκεί. Πάντω, ο Τρέι Γιάνγκ πριν. Ε, αποκλείστηκε το... Αποκλείστη, τελικά, ε? ναι, δεν αποκλείστηκε. το πήρε στην παράταση. Τρεχιάνγκα αποκλείστηκε ε, και δεν έκανε και κάτι ιδιαίτερο. Και το βλέπω από το μέσα. Δεν έκανε και κάτι ιδιαίτερο, εντάξει, είναι προγερτή. Τώρα να σου πω κάτι, όταν όλοι, όλοι σε συγκρίνουν με τον Στεφ Κάρη, Έτσι. Είναι λίγο νωρί μόνο, εντάξει. εντάξει. Αυτά που έκανε στην κανονική περίοδο τα έκανε. Εντάξει, έκανε εκπληκτικά πράγματα. Αλλά μετά το βάρο, όσο περνάει ο καιρό και σου λένε. Και δηλαδή το μάθαμε τώρα εμεί εδώ. Ναι. Έτσι στην Ελλάδα. Σκέψη του γίνεται στα Αμερική. <μιλίκη> <σίλικ> έτσι. Α, δεν έχει ε, ä... μπόλ εκεί να, σε κατευθύνει. <σίλικ> λοιπόν, <σίλικ> α, <πάνε διάλυμα. σίλικ> πάμε, διάλειμμα και επιστρέφουμε. Λοιπόν, εδώ είμαστε επιστρέψαμε. Τελευταίο κομμάτι τη εκπομπή. Μπάσκετ πάμε μέχρι και τι 10. Έχουν ξεκινήσει και τα σημερινά παιχνίδια τη της Ευρωλίγκα. Στα ημίχρονα <σίλικ> πάμε σιγά-σιγά. Το Ολυμπιακό Μπαρσελόνα στο <σίλικ> 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 Το λέω έτσι με μία έκπληξη γιατί ε, ο Ολυμπιακό είναι αυτό που έχει βαθμολογικό κίνητρο σε αυτό το παιχνίδι. Η Μπαρσελόνα δεν κυνηγάει κάτι, έχει μείνει πολύ πίσω. Δεν έχει να κυνηγήσει ούτε τα, τα playoff. 34-38 είναι. Ο Ολυμπιακό, ο οποίο θέλει μία ακόμα νίκη, ώστε να φτάσει ακόμα πιο κοντά στην εξασφάλιση ε, του πλέον εκτίματο έδρα στα, στα πρωιμή τελικά. 34-38, δύο λεπτά πριν το τέλο. Επίση, παιχνίδι σε εξέλιξη είναι και το Bamberg FS εκεί προ το τέλο του ημιχρόνου. 44-41 μπροστά η Γερμανία. Σε εξέλιξη και το Μακάμπι Τελαβίβ uh, Χίμκι, το οποίο είναι στο 30-40, uh, περίπου 4 λεπτά πριν το τέλο του ημιχρόνου. Έχει ωραία, είμαστε 10 παρατέρατο. Μπασκόνια Ζαλγκύρη. Και α, α, όχι, αυτό είναι αύριο, το Φενέρ Τσεσεκά. Λοιπόν, πάμε λίγο να, να, αρχίσουμε να κάνουμε και την αναφορά μα στα πρωταθλήματα, να δούμε τι γίνεται. Έτσι, ο, Πάμε Α2, να δούμε σιγά-σιγά και Είμαστε στην. Α, ε, η αγωνιστική είναι, από ό,τι βλέπω, έχει το Σάββατο τα παιχνίδια, την Κυριακή μόνο παίζει ο Αμήντας με το Μαρούς Επίση έχουμε Καστοριά Λάρισα, Ελάρισα. Ψυχ, ψυχικό Ηρακλή, έτσι δύσκολο παιχνίδι για τον Ηρακλή. Εθνικό Σχολαργός Δόξα Λευκάδα, Δούκα, Καρδίτσα Περιστέρη, Πάτρα Καδικό και Παπάγου Ερμή Αγιά. Έτσι. Ε, ο, το Περιστέρη στην κορυφή με 21-0, έτσι 42 βαθμού. 39 για τον Χολαργό, 37 για τον Ανακλή, 35 για την Πάτρα, 33 για την Καστοριά, 32 η Δόξα Λευκάδος Αμίντας και Εθνικούς, 30 ο Ερμής Αγιάς, το Μαρούς και το Ψυχικό, 29 Παπάγου, 28 Καρδίτσα, 27 Αργατικούς, 24 Δούκας και Μπραγό στην τελευταία θέση 23 α, βαθμούς η ομάδα της ΑΕ Λάρισσας. Έτσι, πάμε Β Εθνική, δεύτερο δεύτερος του Βορρά, εδώ την Κυριακή τα παιχνιδιά στις 5 η ώρα. Ανατόλια, Χαρέλο Τρεκούπη, Μαχητέ Πεύχων Χαλκιδόνα, Ερμή Λαγκαδά Στρατώνη, Ικαρισερών Φάρσαλα, Τιτάνε Παλαμά Γέφυρα, Ασπίδα Ξάδη Πευκοχώρη και Καβάλα ελιμία Εδώ στη βαθμολογία έχουμε το Χαρέλο Τρεκούπη να έχει 36 βαθμού στην κορυφή, στου 35 Ικαρισερών, 34 Καβάλα, 33 Πευκοχώρη, 32 Ανατόλια, 32 Κερμή. Έτσι. 31 Το Αγρίνιο και το Στρατώνη, 30 τα Φάρσαλα. 29 μαχητέ Πεύχων, 25 γέφυρα Χαλκιδόνα ε, και Ασπιταξάνδε, στι 23 Ελληνίε, στι 20 οι Τιτάνε Παλαμά. Πάμε γάμα εθνική, τρίτο όμιλο και τέταρτο. Λοιπόν, στον τρίτο όμιλο, στη γάμα εθνική έχουμε στην, την Κυριακή πίστα παιχνίδια στι 5 εκτό από το παιχνίδι των Ιαννίνων με την Οικόπολη Πρέβεζα στι 3.30 αυτό το παιχνίδι. Στι 5 Αέα Γρινίου, Φέγα Κέρκυρα, Σέβαθλος, Φίλιππο Βέρεια, Σίκα Ριτρικάλο Νίκη Βόλ, πτολεμαΐδα Πρωτέα Ρεβενών και Αοκ Βέρεια με τον Ιωνικό Ιωνία. Εδώ στη βαθμολογία έχουμε κορυφή για Φίλιππο Βέρεια 34, Φεάκας Κέρκυρα 32, εδώ είχαμε ανατροπή γιατί ο Φέακα ήταν σε κάποια στιγμή πρώτο. Νίκη Βόλ 31, Ζέφυρες 28, Ιωάννη 27, Έβαδο και Πρεβέζα έχουν και πρωτεύουσα Γρεβενών έχουν από 26, Ινικόπολι Πρεβέζα 25. ΑΟ, ΑΟΚ βέρια 25 η Τρικάνο 24 Ιωνικός Ιωνίας 23 Τολεμαίδα 21 και Αγρίνιο 20 βαθμούς Και πάμε και στον τέταρτο όμιλο της ΓΑΜΑ Κατηγορίας Και εκεί τα παιχνίδια Που ό,τι βλέπω Λοιπόν Και εδώ την Κυριακή Έτσι Έα βάζουμε και τα Καλικράτεια, έκομο την Ισχάν, Δελευθερούπολη, Αστέρα Σύνδου. Μακεδονικό Πολύγυρο, Απόλο Καλαμαριά Γά Κομοτινή, Μαντουλίδη πίεση Καρπία, Ορφαία Νέο Σκοπού Μεντ. Για να μετρήσει όλε στι 6, στι 6, 6, ώρα. Λοιπόν, στην βαθμολογία, στην κορυφή, Ελευθερούπολη 36, Μακεδονικό 35, Πολύγυρο 34. Έχουν ξεχωρίσει αυτέ τι τρει ομάδε. Και από εκεί έχουμε Χάνθ, Μεντ και πίεση Καρπία 31, Γά Κομοτινή 29. Ένα σεβόσμο 29-28 για Καλαμαριά, Πολοκαλαμαριά. 27 Μαντουλίδη, 25 Αστέρα 23 Αέκο Μοντίνη, 21 Κένταβο Καλκάτε και στου 19 βαθμού ο Ορφαία Νέο Σκοπού. Πάμε αλφάνα α1 γυναικών. Πάμε αλφα γυναικών mm -hmm. να δούμε τι γίνεται και εκεί. Ε, Συγγνώμη, εδώ είμαστε από ό,τι μπορώ να δω. Τέσσερι αγωνιστικέ για το φινάλε έχει εδώ. Ε, στην, το Σάββατο έχουμε Παναθηναϊκός Πρωτέα Βουλάς, ο Ολυμπιακός Πανιόνιος και την Κυριακή έχουμε Νίκη Λευκάδας Αθηναϊκός, ε, Εσπερίδες Παναθλητικός Οικαιών, ΠΑΟΚ Φάρος Κερατσινίου στις 2 ε, δύο είναι αυτό το παιχνίδι. Και εκεί έχει και, φάρο. Και εκεί έχει, εκεί. Ο Ολυμπιακός Βόλου Δάφνη. Αγίου <ΣΣΣ> Δημήτρη, εδώ είναι ο κανονικός φάρος Κερατσινίου. Ναι, ναι. Έτσι. Ε, ολυμπιακός Ολυμπιακό 36 βαθμού εδώ κορυφή, 34 ησοφάρο, 32 ο Πανιώνιος, 28 η Δάφνη Αγίου Δημητρίου Αθηναϊκό και ο Πάουκ. 27 η Κυλευκάδα, 25 για Σπερίδες και Πρωτέα Βούλα, 22 Ολυμπιακός Βόλου, 21 Παθητικό Σικαιών και 18 ο Παναθηναϊκός Ουραγό στην ε, ε, Α1. Πάμε και Α2 για να τελειώνουμε τα εθνικά πρωταθλήματα. Mm -hmm. Λοιπόν, Α2 δεν έχουν μείνει τρει αγωνιστικέ για το τέλο. Τιτάνε Παλαμά αναγέννηση στην Ευρωσίου, Καλαμαριάς Καλαμαριά Περικό Αρχέλα, Ο Σιρακλή Αεπιλέα, Πανσεραϊκό Άρη, Ολύμπια Λάρη Ανάβαχο Βότση και Ασπίδα Ασπί Ξάνθη ΑΟ ΕΟ Σταυρούπολη. Εδώ στη βαθμολογία 39 ο για τον Ενακλή. Έτσι που ανεβαίνει η κατηγορία. 34 για Πιλέα, 31 για Νέο Αναγέννηση Νέο και Άρη. 30 για Τιτάνε Δράμα, 29 Απολό Καλαμαριά Πανσεραϊκό Ολύμπια Λάρισα, 25 για Περικό Αρχέδα, 24 για Ράβα Χοβότσι, 21 βαθμού για Σπίτα Ξάνη και 20 για Εω Σταυροπόλη. Τέλο, με τα αθλήματα. Έτσι. Λοιπόν, πάμε να δούμε και NCAA, αρχικά πριν πάμε NBA. Ναι, ναι, βεβαίω. Δεν έχω καθόλου εικόνα από αυτά ναι. λόγω τη μήνυση Έχω μείνει πολύ πίσω. Λοιπόν, πάμε να δούμε NCAA. Τι είχαμε. Αυτή τη στιγμή έχουμε σε εξέλιξη. Uh, είναι πρώτο γύρος, ουσιαστικά έχουμε ξεκινήσει πρώτο γύρος στα τουρνουά. Έτσι, τα επιμέρους τουρνουά των 16 που γίνονται τα 4. Έτσι, yeah. θα τα δω κιόλα λίγο πώ είναι. Λοιπόν, να δούμε λίγο το, το μπράγκετ. Θα τα έχει Ναι, το μπράγκετ. Πολύ ωραία. Έχουμε εδώ το μπράγκετ. Έτσι, Λοιπόν. Καταρχά έχουμε εικόνα φέτο για το ποια είναι τα, τα φαβορή. Το είδα λίγο. Έχω όμω ένα φιλαράκι ε, ο Εποναζόμενο και γραβάτα. Ναι. Έτσι δεν ξέρω αν με ακούει <laughs> ο φίλο μου. Ναι. Ο οποίο τα τελευταία δύο χρόνια, τουλάχιστον που θυμάμαι, έχει δύο στα δύο. Ναι. Έχει βρει τον νικητή, ναι. Ή έχει δύο στα τρία ή δύο στα δύο, δεν θυμάμαι ακριβώ. Αλλά έχει βρει και αυτό που το έχασε το, τη χρονιά έπαιξε τελικό. Θα ενημερωθώ και θα σου πω ποιο yeah, είναι το φοβερό. Α μα πει ο φίλο γραβάτα, λοιπόν, τι yeah, γίνεται. Ε, πάμε, καταρχήν, το, να πούμε ότι είναι τέσσερι οι περιφέρειε: είναι south, είναι east, είναι west και είναι midwest. Ωραία. Έτσι. Οι περιφέρειε από αυτέ τι ομάδε είναι που πάμε μετά στο Final Four, στο, στο Final Four, όσον αφορά το, το πρωτάθλημα, στο κολεγιακό. Έτσι. Αλλά το March Madness είναι όλη αυτή η διαδικασία που ξεκινάει από σήμερα, από τον πρώτο γύρο που έχει ξεκινήσει όλη αυτή η δικασία με όλα τα κολέγια, 16 από κάθε περιφέρεια ξεκινάνε, έτσι για να φτάσουμε στο τέλος στον νικητή. Mm -hmm. <laughs> και ο νικητή παίζει με το άλλη. Εντάξει, βέβαια, γενικά το όλο προτάσμα ξεκινάει από μικρότερες περιφέρειες, παιχνίδια, κότερα παιχνίδια. Ναι, Τώρα, ναι, εδώ ναι. είναι η τελική φάση, έτσι το εξηγούμε για, για όσου δεν το ξέρουν, και βέβαια οι μπασχετικοί που ασχολούνται έχουν εικόνα, ναι. απλά... Απλά Στο τέλο βλέπουμε του καλύτερου μετά από πάρα πολλά κολέγια. Έτσι. Απλά να πούμε ότι η South διασταυρώνεται με την East και η West με τη Midwest. Έτσι. Λοιπόν, εδώ είχαμε τελικό στην South πάμε, όπου το τουρνουά, από ό,τι βλέπω, διεξάγεται Για να δω, στην Ατλάντα. Mm -hmm. Έτσι Να πούμε ότι κάθε τουρνουά διεξάγεται σε μια μεγάλη πόλη. Έτσι. Αυτό διεξάγεται στην Ατλάντα, τη South. Τελικό αποτέλεσμα, Tennessee, right State. 73-47 πρόκριση για το τένεση το οποίο θα βρει εκεί τον νικητή του Μαϊάμι Φλόριντα eh, με Λαϊόλα eh, Σικάγο είναι στο 20-20 αυτή τη στιγμή αυτός ο νικητή θα παίξει με το τένεση ε, λοιπόν από την Ίστα από ό,τι βλέπω δεν είχαμε μάτς δεν έχουμε μάτς πάμε Midwest όπου εδώ έχει λίγο αρκετά παιχνίδια αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη το Kansas Pen ε, το Kansas μάλιστα είναι το νούμερο 1 έτσι, στο, στη Midwest προηγείται με 69-56 και θέλει ακόμα 3,5 λεπτά. Το Kansas είναι το νούμερο 1 στη Midwest. Έτσι, μην τα μπερδεύουμε. Το νούμερο 2 στη Midwest που είναι το γνωστό μα Duke. Mm -hmm. Έτσι, παίζει με την Iona, κερδίζει 46-34 αυτή τη στιγμή, λίγο πριν το τέλο του πρώτου ημιχρόνου. Επίση, είχαμε νωρίτερα το Rydal Oklahoma 83-78. Έτσι εδώ είναι που λέγαμε πριν για τον Τρέι Γιάνγκ αυτό το φαινόμενο που στην Αμερική ότι θυμίζει στεφκάρι τα βάζει κάτι τρίποτα πολύ μακριά έτσι ο οποίο όμως σήμερα δεν ήταν καλός ομολογουμένος εντάξει τώρα είναι και πρώτη παρουσία σε κολεγιακό σε τέτοια κατάσταση όσο να είναι το παιδί τα ψηλό έπαιξε να λέμε mm -hmm. την αλήθεια mm -hmm. έτσι αποκλείστηκε λοιπόν η Οκλαχώμα του Τρέι Γιάνγκ που ήταν από τα ονόματα ας το πούμε της στη West δεν είχαμε κάποιο παιχνίδι, έτσι είναι σε εξέλιξη ε, κανονικά τα, ε, τα παιχνίδια γίνουν πιο μετά. Έτσι. Αυτά όσον αφορά το NCA που ξεκινάει, να πω ότι η Midwest γίνεται στην Όμαχα, mm -hmm. την πόλη, και τη West γίνεται στο Los Angeles. Έτσι τι καλύτερο, στο Los Angeles. Α, στη West είχαμε μάτσι, συγγνώμη. Γκονζάγκα με... Τώρα, σε γελάσω, θα να το ανοίξω αυτό για να το δω. Έτσι, πιο κολέγιο είναι. Γιατί πολλά κολέγια είναι μαρχικά παιδιά και Greensboro από ό,τι βλέπω εδώ. UNC Greensboro με την Κονζάγκα έπαιζε. Η Κονζάγκα κέρδισε με 68-64 και προκρίθηκε ε, στους στου 8 ουσιαστικά. Έτσι. Mm. Για όσου ξέρουν, εντάξει, τώρα μπασκετικοί, ο, ακούτε την εκπομπή πάνω κάτω, έχετε μια εικόνα. Έτσι. Είναι τέσσερι περιφέρειε. Έχουν 16 ομάδε. Παίζουν ο κάτω παιχνίδια. Έτσι. Και φτάνουν στο τέλο οι νικητέ από κάθε περιφέρεια να κάνουν το Final Four. Απλά πράγματα. Ναι. Έτσι. Έτσι. Και απλά επειδή είναι πάρα πολλά τα κολέγια <laughs> και πάρα πολλέ οι ομάδε, πρέπει να υπάρχει εξειδίκευση πάνω σε αυτό. έτσι, έτσι. Είναι πάρα πολλοί παίχτε. Το σκέψεις ότι είναι 64 κολέγια, έτσι. Ναι, γι' αυτό ασχολούμαστε από το Μάρτιο και μετά μέχρι το Final Four που, που γίνεται. <laughs> ε, γιατί <laughs> εκεί. Είναι ουσιαστικά καλύτερη, κάπω έτσι. Άμα δεν είσαι Αμερικανό, δεν ε, ναι, μπορεί ναι, να ασχοληθεί. Πρέπει δεν. να είσαι πολύ άρρωστο να ασχοληθεί όλη τη χρονιά με NCAA, με τόσε περιφέρειε. Εγώ να σου πω κάτι. Κάποτε ξεκίνησα να παίζω NBA, NCAA mm. στο στοίχημα. Mm. Ναι. Και ξεκίνησα να ψάξω να βρω τι βαθμολογίε και τα σχετικά τι έγινε ε, και πώ είναι. Ε, τα, τα παιχνίδια που ήθελα να δω. Ε. Οι στοιχηματικέ εταιρείε δεν σου λένε ποια κατηγορία είναι, ποια υποκατηγορία είναι, ποια περιφέρεια και τα σχετικά. Σου γράφει έτσι, hey, hey. Ναι. έτσι. Βλέπεις το, λίγο το, λίγο, το τι είδα, <laughs> <laughs> το τι έψαξα και βρήκα και είδα και χάθηκα. <laughs> δεν πάμε να ναι. Δηλαδή, κολέγια τώρα που δεν τα ξέρει ούτε η μάνα του που λέω ο λόγο στην Ελλάδα, δηλαδή δεν υπάρχει κανεί να, να, τα δει. Mm -hmm. Έτσι, βέβαια θα μου πει καλά, εσύ έβαζε τα λεφτά σου. αλλά ε, αυτό είναι άλλο θέμα, παιδιά, το συζητάμε τώρα. Ε, τα οποία ψάχνοντα να βρω που παίζουν, να δω κάποιο live που είχε live βέβαια όλα τα μάτια. Είχαν live, όχι τηλεόραση, αλλά live ενημέρωση. Mm -hmm. ε, να ψάξω να τα βρω. Δηλαδή είχα άδικα στι περιφέρειε που έχει στο κολεγιακό. Έτσι, δηλαδή μιλάμε τώρα για όλα τα κολέγια των Ηνωμένων Πολιτειών. Έτσι. Παγώνη. Πραγματικά. Χάνεσαι. Δεν μπορεί να ακολουθεί. Δηλαδή εκτό από τι γνωστέ περιφέρειε. Όλε εντάξει, πολλέ βέβαια περιφέρειε δεν, δεν, φτάνουν και σε τέτοιο επίπεδο. Δηλαδή είναι απλά περιφέρειε μικρέ, ρε παιδί μου. Εντάξει, με τα κολέγια τώρα μην είναι τώρα κάτι ιδιαίτερο. Αλλά η αλήθεια είναι ότι αυτή η φάση τώρα γι' αυτό λέγεται και March Madness, η τρέλα του Μαρτίου. Είναι γιατί 64 κολέγια αυτή τη στιγμή είναι σαν σαραμένα κάρβουνα. Έτσι. Και μιλάμι, σκεφτείτε τώρα πέντε χρόνια. Δηλαδή, σκεφτείτε τώρα που έχουν έτσι. 15 Σκεφτείτε ότι είστε μαθητέ τώρα σε ένα σχολείο. Α, το σχολείο σα δεν έχει τώρα. Πόσα άτομα για το σχολείο μα, α πούμε, 500. 500 άτομα σκέφτεστε ότι είσαι σε ένα κολέγιο το οποίο έχει 20.000 κόσμο. 25. Έτσι μαθητέ. Συν τους γύρω γύρω όλους που πάντα υπάρχουν τις ποεχής, τους απόφυτους Όλους αυτούς Έτσι. Και παίζεις τώρα ένα μάτς τέτοιο Όλο το κολέγιο είναι, ασχολείται με αυτό το παιχνίδι ναι. Αυτό το κάνουν τώρα σκέψου 64 κολέγια από μεγάλες περιοχές Παραδοσιακά κολέγια έτσι που δεν μιλάμε τώρα για 20 και 30 φοιτητέ, μιλάμε για πολύ περισσότερου φοιτητέ. Αριθμό, mm. έτσι, τεράστιο. Δηλαδή, το Βιλανόβα βλέπω σήμερα δεν είναι από τα καλά κολέγια παραδοσιακά. είναι. παραδοσιακό. Είναι. Έτσι και είναι μας μάνες γιατί φτάνει σε ένα σημείο και επειδή και η, η, η ατμόσφαιρα ε, στα κολεγιάκα θυμίζει Ευρώπη. Δεν θυμίζει η παιδιά σε καμία περίπτωση. Ναι, είναι έδρες. Είναι, έδρες, έδρες. Ναι. είναι έδρες. Δηλαδή θα δεις και φωνέ, θα δεις και συνθήματα, θα δεις και τύμπανα. Πλησιάζουν σε Ευρώπη, δεν είναι Ευρώπη. Αλλά δεν είναι καμία, σχέση με το NBA, έτσι. Δηλαδή έχουμε δει πολλά στο NCAA, ας πούμε. Ε, πραγματικά είναι εντυπωσιακό και είναι ωραίο να βλέπεις, τουλάχιστον για μας, από εδώ είναι ωραίο να βλέπει αυτή τη σειρά. Δηλαδή το Mars Madness, όσα παιχνίδια μπορούμε να δούμε, εγώ πραγματικά θα κάτσω να δω μερικά παιχνίδια. Ε, μπορεί να είναι λίγο βαρετό γιατί έχουν την επίδειξη στα 30. Ε, το ημίχρονο είναι αυτό το παλιό, ξέρει. Το ένα ημίχρονο, δύο ημίχρονο, δεν έχει τα δεκάλεπτα. Ναι, ναι. Να, να σου μοιάζει λίγο βαρετό σε σχέση με αυτό που βλέπουμε εμεί το NBA ή την Ευρώπη. Αλλά παιδιά δεν είναι καθόλου βαρετό. Πραγματικά δεν είναι καθόλου βαλτό. Μόλι θα έρθει, θα δει ένα-δυο μάτ και θα επιστρέψει λίγο το μυαλό σου στη λογική του 80, του 90 που ήταν έτσι τα χρονικά περιθώρια σε έναν αγώνα και στην Ελλάδα. Έτσι με τα δύο ημίχρονα, πρώτο και δεύτερο ημίχρονα σχετικά. Ε, θα κάνει να το δει διαφορετικά. Έτσι κι άμα είναι και ωραίο παιχνίδι. Εντάξει. Και βλέπει και πιο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Δηλαδή βλέπει ζώνε, βλέπει συστήματα. Βλέπεις... Δεν είναι τώρα NBA, τώρα παίρνω την μπάνα τώρα και μπαμπαμπούμπα α -μπα πούμε. Εντάξει, στο μεγαλύτερο διάστημα τη περιόδου, έτσι το τέλο είναι αλλιώ. Και είναι προγραμματισμένο εντυπωσιακό. Έτσι πραγματικά αξίζει δηλαδή, τον κόπο, αν ξενυχτάει κάποιο να δει τέτοια παιχνίδια, NBA ή ποδόσφαιρο κάτι, οτιδήποτε. Μα και ειδικά Δες τώρα... Ναι, και ειδικά τώρα έτσι, δεν δε χρειάζεται να, να και πολύ, γιατί έχει παιχνίδια από το απόγευμα σηκά. Ναι, ναι, ξεκινήσαν από τι 6 ώρα τα μάτς. Έτσι και ειδικά τώρα που είναι όλα τα. Δηλαδή και οι 64 παίζουν, έχει πολλά παιχνίδια. Για πολλέ ώρε να δει. Όσο περνάει ο καιρό, βέβαια αλλάζουν και ε, οι ώρε έτσι πάνε πιο αμερικανικέ, έτσι και απογόρευμα με το φανεφώρα. Εκεί γίνεται ο κακό. <χι> εκεί γίνεται πανικό παιδιά. Έτσι πάνε τέσσερα κολέγια που συνήθω είναι καλά κολέγια, με κόσμο, με λαό. Έτσι δηλαδή πάνε και αυτό που λέμε μετακινήσει οργανωμένο παδόρων από εκεί πάνε στα κολέγια, <χι> α <ας> πούμε. <χι> <βλέπεις. χι> τώρα σε κάτι γίνεται τα τεράστια βέβαια γίνονται τα παιχνίδια. Σε πολλά MBA. Σε αγίπατα ποδοσφαίρου είναι. Τόσο ποδοσφαίρου, μεγάλα που πολλά. είναι. Δηλαδή ναι, ναι. είναι σαν αγίπατα ποδοσφαίρου. Θα, δηλαδή, θα είχα, έβλεπα τώρα εδώ το, το Emirates, α πούμε, και. ξέρει, είναι πολύ μεγάλη ε, η Ναι, είναι πάρα πολύ μεγάλα. Έτσι. Καμιά φορά δηλαδή, τα κάνουν σε αγίπατα ποδοσφαίρου και βάζουν απλά πάρκε. Και πραγματικά είναι εντυπωσιακά. Είναι εντυπωσιακό και το Final Four, νομίζω ότι αξίζει να το δει. Αλλά και τα άλλα παιχνίδια. Δεν είναι το άσχημα παιδιά. Δεν είναι το άσχημα Έτσι αξίζει. Και ειδικά μέσα σε και αγαμπό το άθλημα. Θα τα κάνει να δει. Mm. κάνει mm. να δει και πολλά άλλα. Θα κάνει να δει και Ιταλίε, Ισπανίε. Δεν μόνο Ευρωλίγα και το NBA. No. Έτσι. Mm. Εντάξει, εδώ καθόμασταν και βλέπαμε κάποτε Φιλιππίνε και τέτοια και άλλο θέμα. Έτσι και εκείνα. Και εκείνα. Uh. Έτσι, και ωραίο μπάζι. Στι Φιλιππίνε παίζουν ωραίο επιθετικό μπάζι. Γρήγορα. Το PBA είναι στι Φιλιππίνε, έτσι. Είναι, ναι, εκεί, ναι. ναι, ναι. ξέρει, το μπάσκετ είναι σαν θρησκεία στι Φιλιππίνε. <laughs> ναι. Το μπάσκετ. Λοιπόν, ε, να κλείσουμε με NBA. Έχει ναι, κάτι για NBA. Λίγο, να, κάτσε δούμε λίγο να... Να... να, να, το βρω εδώ πέρα. Γιατί το, το είχα λίγο, δεν έκλεισε πολύ Λοιπόν, κάτσε λίγο να. Γιατί το είχα πριν λίγο να... για να δω τι παίζει. Έτσι, στο NBA που. Εντάξει, ε, είπαμε ότι η μεγάλη μάχη Houston ε, με, το, με του Warriors από τη Δύση είναι το ένα θέμα. Και απ' την άλλη είναι το θέμα που δεν τερματίζει <laughs> ο Λεμπρόν. Έχει πολύ πρόγραμμα σήμερα, αλλά είμαστε άϊπνοι. Λοιπόν, σήμερα έχει στη μία Ιντιάνα Indiana-Toronto στη 1:30 παίζουν οι Hawks με τους Hornets ε, την ίδια ώρα είναι το παιχνίδι της Νέας Υόρκης με τους Φιλαδέλφια 76ers στις δύο είναι το Houston Rockets Clippers επίσης δύο Memphis Chicago την άλλη φορά που λέγαμε πάλι Chicago Memphis ναι Να, αυτό δεν το βλέπετε λοιπόν ε, στις 2:30 είναι το San Antonio Spurs με τους Pelicans στις τρεις το Nuggets Detroit Pistons ε, την ίδια ώρα η Utah με τους Phoenix Suns και στις τέσσερις είναι το Portland με, τους, με το λεμπρόν James με του Ροσταφού. τέσσερις ώρα, δύσκολα. Πολύ άγρια. Εντάξει, είπαμε ξενυχτά, <σφέρα> Ναι, είναι, τα πράγματα είναι λίγο δύσκολα. Κάτσε, δούμε τι έγινε χθε. Στο χθεσινό πρόγραμμα που είχε και Γιάννη. Τέσσερα παιχνίδια είχε χθε. Οι μπακ οι, οι του Γιάννη Αντοκούμπο δεν τα κατάφεραν. Στο Ορλάντο έχασαν με 126-117 από του Μάτζη. Κακή κακίτα Γιατί στο στον δρόμο για τα βέβαια είπαμε στην Ανατολή έχουν κρυθεί οκτώ ομάδες που περνάνε στα πλέον έτσι δεν προλαβαίνει κάποιο. αν και μαθηματικά υπάρχουν κάποιε ελπίδες αλλά όσον αφορά και θέση ναι. έτσι τώρα σε αυτή την περίοδο δεν είναι, δηλαδή σοβαρέ ομάδες δεν κάνονται έτσι τις παιδιά τώρα να χάσει από το Ορλάντο τώρα mm -hmm, mm -hmm. Ε, μεγάλη νίκη πήραν οι Wizards στη δεύτερη παράτηση, αν θυμάμαι καλά, μέσα στη Βοστόνη. 124-125. Ε, έχουμε τραυματίε. Ναι. Σμαρτ, Κάι, mm -hmm. the busy, Εντάξει. Ναι. Μισή ομάδα. Ε, εντάξει, ότι μέχρι πριν κανένα χρόνο περίπου, όχι, στο ξεκίνημα τη ζώνη όταν είδα τον, τον Μόρι του Σέλτιξ, είχα φάει μεγάλη φλασιά γιατί ήμουν σίγουρο ότι ήταν στου Wizards και μετά είδα ότι είναι δύο αδέρφια και yeah. είναι και δύο Ναι, ναι, και έλεγα Μ' αρέσει αυτό που Wizards, δεν μπορεί. Yeah, yeah, yeah. και βλέπω και τη φάτσα yeah, 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 yeah. και λέω Δίχυστοι. είναι ίδιο. Τέλο πάντων. Το έχει 123-119 νίκησαν οι Kings στο Miami και 117-106 νίκησαν οι Warriors στου Lakers. Οι Warriors που έχουν απουσίε το τελευταίο καιρό. Έτσι είναι και ο Κάρι εκτό. Είναι και ο Γκουοντάλα. Ποιο άλλο είναι. Έχουν 4 καλέ απουσίε. Και ο Ντουράν στα τελευταία 3-4 μάτια είναι στου 37-38 πόντου μέσω όρο. Γιατί λείπει και ο Κάρι. Τέσσερα μάτια και χθε μικρό το, το πρόγραμμα. Έτσι, δεν, σήμερα είναι τα, τα, περισσότερα. Σήμερα έχει εννέα παιχνίδια. Είπαμε όσο πριν, όταν πλησιάζουμε και στην τελευταία δεκάδα των αγώνων, εκεί ειδικά στην Δύση, όπου ε, ουσιαστικά παλεύουν έξι ομάδε. Ε, αν βάλει του τρει του μπροστά, του έχουν περάσει. Παλεύουν ε, 7 ομάδε για πέντε θέσει. Και οι διαφορέ είναι πάρα πολύ μικρέ. Είναι μια-δυο νίκε. Στην Ανατολή είπαμε: Πρέπει δηλαδή να γίνουν μαγικά για κάποιον. Δηλαδή, κάποιο στο 9 να βρει να στα playoff. Mm -hmm. Λογικά το 8 δεν έχει κλειδώσει στην Ανατολή. Έτσι, ενώ στη Δύση είναι αυτό. Δηλαδή, και η τελευταία αγωνιστική θα έχουμε ματ το οποίο θα κρίνεται. Mm -hmm. ίσω να κρίνεται και είσοδο στα playoff. Έτσι, mm -hmm. και είπαμε: Στο NBA είναι σημαντικό. Μπορεί μια ομάδα να, να μην έχει στα μάτια μα ελπίδα να το κερδίσει. Το το πρωτάθλημα στο NBA, αλλά πε στου αυτού που παλεύουν να Έτσι. μπουν 8 και να ελπίζουν σε κάτι. Έτσι. Έτσι. Ωραία. Λοιπόν, αυτά από, από εμά. Ε, ξανά ραντεβού την, <χαι> την, ερχόμενη Τρίτη. Για πε τι, έχουμε να πω ότι μαζί μα φυσικά κορυφαίο στο είδο του Γιώργου Μάσκα Χερσαλόν. Έτσι, σε έναν ιδιαίτερα α, ωραίο και καλό στο χώρο, ο Μάσκα και η ομάδα του προσφέρουν τι ποιοτικότερε υπηρεσίε σα να απλέ και πιο σύνδετε λύσει για τα μαλλιά σα καθημερινή ε, για την καθημερινή σα εμφάνιση. Έτσι πηγαίνετε εκεί, Γεωργίου Σταύρου 5, στο κέντρο τη πόλη, τηλέφωνο 2310-282-700. Έχει στο facebook και στο instagram φυσικά Γιώργο Μάσκα, George Μάσκα, Χερσαλόν, σε λατινικά. Έτσι για να μην μπερδευόμαστε τώρα, Γιώργο Μάσκα ψάχνεται στα ελληνικά. George Μάσκα, Χερσαλόν. Με λατινικού χαρακτήρε. Επίση, για ποτό, στο δέντρο, το δέντρο στο μπαρ, εξαιρετικό Uh, μέρο. Έτσι, ειδικά τώρα που έχει καλοκαιριάζει η Πέθριο Μπαρ, εκπληκτικό, νεοκλασικό, πολύ ωραίο. Uh, στην Ελεοφόρο Βασιλείο Γεωργίου 25, τηλέφωνο 2310. 8-11-8-85 Έτσι 100 ήδη καφέ άμα είστε πρωινή τύπη Άμα είστε λίγο βραδινή 92 ήδη πήρας 40 uh, ετικέτες βαρελίσιας. Σήμερα να βγούμε στο live Ραχίλ Τσελεπίδου Γιάννης α, uh, Κύραστος α, uh, Λάζαρος Πιάμας Και ο Γιώργος Αυραμίδης έτσι καθημερινά Όλο και κάτι υπάρχει κάποιο live Κάποιο μουσικό theme έτσι Το δέντρο στο μπαρ έτσι Βασιλός Γεωργίου 25 Ωραία λοιπόν ακολουθεί Μπαλαντέρ Νίκο και Θανάση Κυλιώνης Εμείς εδώ την Τρίτη με πολύ derby Είναι η αλήθεια ε, πριν τον Θα να, να πούμε αρκετά Δεν νομίζω να γίνει κάτι μέχρι Τετάρτη Ωραία. Να γίνει το παιχνίδι Δεν νομίζω να αλλάξει κάτι ε, δεν νομίζω Ωραία. Λοιπόν Uh, αυτά από εμά τα λέμε ξανά την ερχόμενη Τρίτη. Καλή συνέχεια και καλώ ήρθατε.